Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Καλώς ορίσατε και σήμερα στη βραδιά της Νίνας, των φίλων και του Κωστάκη. Αργήσαμε και σήμερα έτσι λίγο, απλώς και μόνο για να μας ψάξετε, για να ρωτηθείτε πού είναι αυτά τα παιδιά, γιατί χθες μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το πατατράκ που έγινε, που έτσι ψαχτήκατε. Είμαι η Νίνα Φόσκολου φυσικά, όπως βλέπετε και κάτω. Νίνας Night, είναι η τελευταία φορά σήμερα της εβδομάδας φυσικά εννοώ. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι αυτά που θα δείξει τώρα ο Κώστας. Ναι, να τα. 2-11-55-50-5-37 και 5-38. Θέλω να ακούσω το πρώτο dream σύντομα. Σύντομα. Δεν έχουμε. Ναι, λοιπόν. Και τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι ο καιρός καλυτέρεψε σήμερα και δόξωσε ο Πανάγαθος, γιατί αρκετά με τη βροντί την αστραπή και το λοιπό έτσι το βροχό τέτοιο που μας έπληξε χθες. Ο τείχος μου λοιπόν είναι καιρός να αλλάξει, γιατί ο καιρός φτιάχνει σιγά σιγά και τσίκι τσίκι. Τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι παίζει φυσικά, όπως πολύ καλά ξέρετε και γνωρίζετε, η σελίδα μου στο Facebook, www.facebook.com/ninasnight. Κωστάκι μου, θες να δείξουμε λίγο τη σελίδα στον κόσμο? Να δείξουμε και τη σελίδα, τι να κάνει και ο Κωστάκης, δύο χέρια έχει ο καψερός. Να τη η σελίδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στο Facebook μου, για τα μηνυματάκια σας, για τα like σας, για τα σχολιάκια σας, για τις ατάκες σας που συνεχίζετε και στέλνετε έτσι μανιωδώς ατάκες και πολύ μου αρέσει ο ενθουσιασμός σας λοιπόν. Και για να μην καθυστερούμε, ας πάμε να ακούσουμε, Κώστα μου, το τραγούδι κλειδί νούμερο 1, για να δούμε με τι θα ασχοληθούμε σήμερα. Ναι, να πάμε. Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα, αλλά σε 2 λεπτά θα είμαστε. Και πάμε, Κώστα, πάμε! Δω με δίχως στενοχώρια κι ας μου λείπουν τα λεφτά. Αγαπά όλα τα αγόρια και με αγαπούν κι αυτά. Όλα μου αρέσουν όλα κι αν δει και βγαίνει χάμα, και τα όνειρο πολλά και τα μελαγχολικά. Είναι όμως κι ένα αγόρι, το αγόρι μου, που τα χείλη του έχουν γεύση φρούτου όριμου. Πλάτες 2 μέτρα και γροθιά σκληρή σαν μέτρα, στα μπράτσα του τα δύο σαν με κλείνει. Νιώθω απέραντη ευτυχία και γαλήνη. Ταντρουρου παμπαρινουρίδουρα. Το αγόρι που έχω εγώ, αλλά μου αρέσει η χωριά, το αγόρι που έχω εγώ. Ταντρουρου, 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 ραντάι. Ταντρουρου, 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 ραντάι. Μου αρέσουνε τα αγόρια και παντού το μολογό. Άρα μου αρέσει η χωριά, τα αγοράκι μου, τα μπριρά, το αγόρι που έχω εγώ. Λοιπόν, θα πω κάτι, επειδή δεν αντέχω αυτή την γκρίνια αυτού του αγοριού που έχω απέναντί μου, θέλω να αφιερώσω το κομμάτι που πέρασε στον Κωστάκη, λοιπόν. Κωστάκη, χαίρεσαι,
Χαίρετε, Κωστάκης. Λοιπόν, τριν, το κατάλαβα ότι έχω γραμμή. Θέλω να πω, πριν μπω στη γραμμή, Κώστα, ότι ακούσαμε τη Θεά, τη Βουγιούκλο, που τραγούδαγε για τα αγόρια απανταχού, απανταχού του ελληνισμού. Την αγαπάμε τη Βουγιούκλο, αγαπάμε και το κομμάτι αυτό. Και το θέμα μας σήμερα είναι η πολυγαμία. Μα φυσικά. Και πάμε για να σταματήσει αυτό το τριν που ακούω, να ακούσουμε την πρώτη γραμμή. Παρακαλώ. Καλημέρα, χαριτωμένη μου κούκλα. Αγαπημένο μου κύριε Πολ, γεια σας. Πρώτα θα σου πω ευχαριστώ για το περίφημο τραγούδι με την αξέχαστη Αλίκη μας. Σας άρεσε κύριε Πολ? Φανταστικό, γιατί τη ζήσαμε εμείς, ξέρεις. Την είχατε Εννοείται, δει από τα γενικά show της, ωραία. Την είχατε δει live? Ακριβώς. Με όλες τις ρομαντικές της περιπέτειες. Κύριε Πολ, τώρα που ξεκινήσαμε να λέμε έτσι για την Αλίκη, είναι ένα πολύ αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Ήταν και είναι ακόμα, δηλαδή συνεχίζει να είναι. Άλλοι υποστηρίζουν ότι ήταν μια πάρα πολύ ταλαντούχα ηθοποιός, άλλοι υποστηρίζουν ότι ήταν και λίγο ντεμή. Εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Εσείς τι έχετε να πείτε γι' αυτό, που έχετε ζήσει ήτανε, έτσι αυτή την εποχή? Να σου πω, ήταν κάτι που αγαπήθηκε από την... ό,τι έκανε, το έκανε, το πίστευε που το έκανε, ξέρεις. Ήτανε, το ζούσε. Ηθοποιία της, και ηθοποιός of course, αλλά έβλεπε ζωντανή παρουσίαση των πάντων. Τι εννοείτε? Ξεχνάω το φίλο της, ποιος ήταν αυτός ο εκλεκτός της. Ο Παπαμιχαήλ. Ο Παπαμιχαήλ, μπράβο, ναι, αυτός είχαν μεγάλες... Και ήταν τώρα, για να το πάμε λίγο στο θέμα το δικό μας, ήταν ένα ζευγάρι αυτό που είχε πάρα πολύ αγαπηθεί από τον κόσμο, αλλά μεταξύ τους. Από ό,τι μάθαμε στη συνέχεια, δεν τα πηγαίνανε και τόσο καλά, γιατί ήταν πολύ έντονο το πάθος που βίωναν. Υπήρχε ανταγωνισμός, υπήρχε ζήλια μέσα στο ζευγάρι. Γινόταν ένας ντουβρουτζάς και αυτό μία έβγαινε σε καλό, μία έβγαινε σε κακό. Μία μαλλιοτραβιόντουσαν λοιπόν, ή μία αγαπιόντουσαν τέλος πάντων. Well, whatever, δεν ξέρω, αλλά μου άρεσε ο τίτλος του που θα έχει σήμερα. Πολύ, να μην πω τη λέξη γιατί θα παρεξηγηθούμε. Πολυγαμία. Γιατί είναι λέξη βαριά. Δεν ναι. Είναι βαριά, είναι το αντίθετο της μονογαμίας. Είναι natural, of course, να ξέρεις όπως την παίρνει ο κόσμος. Αν την πεις εδώ αγγλικά, δεν είναι τόσο καλή και δεν ακούγεται καλά, σε κάνανε ban completely. Ναι. Είναι λέξεις, αυτές οι λέξεις είναι για τα κρεβάτια και στα μυστικά. Δεν λέγεται public έτσι. Πάντως, αν έχουμε σκοπό οι Έλληνες να ανοίξουμε χαρέμια δηλαδή στην Ελλάδα τώρα. Χαρέμια. Κοιτάξτε να δείτε. Είναι ένα θέμα που γενικά απασχολεί. Απασχολεί και τις γυναίκες, απασχολεί και τους άντρες φυσικά. Και είναι ένα θέμα που έτσι όταν θέλεις να κάνεις πιο σοβαρή τη σχέση σου, δηλαδή να προχωρήσεις ένα βήμα παραπάνω, αρχίζει και σε απασχολεί για τον σύντροφό σου πάρα πολύ. Γιατί 100% δεν μπορείς ποτέ να ξέρεις αν ο άλλος είναι πιστός ή δεν είναι. Δηλαδή ακόμα αν ο άλλος είναι φύση πολυγαμικό όν και θέλει να την κάνει, ξέρω εγώ, την κουτσουκέλα του, θα την κάνει. Ακόμα και να πιστεύεις εσύ και να σου λέει ότι δεν κάνω και είμαι πάρα πολύ πιστός και εσένα θέλω μόνο κλπ. Λίγο ελεύθερος να μείνει ο άνθρωπος αυτός, πάει, τον έχασες. Με τα λόγια, μόνο εσένα. Αλλά πίσω, όχι μαζί σου. Ναι, αυτό ακριβώς. Αυτό ναι, ακριβώς. Έχω ένα γεγονός ζωντανό που θα σου το πω τώρα. Έτυχε να είναι καλός γνωστός πολύ, στην Ελλάδα εννοείται, ναυτικός, ο οποίος δεν πήγε πουθενά. Γύρισε στο σπίτι του και πήρε ένα μετάλλιο και πάει στο γιατρό του και του λέει: «Γιατρέ μου, προς Θεού, τι έγινε? Με τη γυναίκα μου έπεσα και πήρε ένα μετάλλιο». «Α», λέει, «τότε η γυναίκα σου χόρευε σε κάνα μπουζούκι εκεί πέρα και δεν έξερε τι έκανε». Λοιπόν, άμα κάνουμε τέτοια και δεν έχουμε τα μυαλά στο κεφάλι μας, αλλημονό μας. Ναι, κατάλαβα. Απλώς ήθελα να πω εγώ, γενικά σε εσάς, που είστε ένας άνθρωπος έτσι που έχει ζήσει, έχει εμπειρίες, γιατί έχετε ζήσει και σε εποχές πιο παλιές, που δεν ήταν έτσι τα πράγματα ακριβώς. Δηλαδή, νομίζω ότι παλιά, πιο παλιά,
Όταν επέλεγε ένα σύντροφο συγκεκριμένο, έμενε εκεί. Μα τα έχετε πει και εσεί πολλέ φορέ ότι είστε υπέρ αυτής της, ναι. Αυτού του σκεπτικού, εν πάση περιπτώσει. Όμω τώρα, ακόμα και παντρεμένοι, βασικά κυρίω παντρεμένοι, τώρα μην κροϊδευόμαστε, που έτσι έχουν περάσει πολλά μαζί, που είναι χρόνια, που έχουν παιδιά, επιλέγουν, εν πάση περιπτώσει, να τι κάνουν τι πηδικουλιέ του από εδώ και από εκεί. Εσεί τι έχετε να πείτε γι' αυτό? Νίνα κούκλα μου, okay, αν έχεις σκοπό να κάνεις κάτι τέτοιο, γιατί ίσως ο άντρας σου να δουλεύει σκληρά και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε ό,τι εσύ θέλεις και κάνεις αυτό το βήμα, αλλά you must be very clever, γιατί να διαλέξεις τι θα κάνεις, να μην γυρίσεις στο σπίτι με μετάλλια, κούκλα μου. Αυτό ακριβώς, και για να το κάνεις... Δηλαδή για να απατήσεις τον άλλον, πρέπει να, αν έχεις πει ρε παιδί μου, ότι εγώ και να δεις, δεν μπορώ, είναι τέτοια η φύση μου, τον έχω, τον αγαπώ, τον έχω κορώνα στο κεφάλι μου, τον άντρα μου ή τη γυναίκα μου αντίστοιχα, αλλά τέλος πάντων κάτι με σπρώχνει στο να ξενοκοιτάξω, στο να ξενοκοιμηθώ, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να είσαι πολύ έξυπνος και πάρα πολύ, μα πάρα πολύ διακριτικός για να μην σε καταλάβει ο άλλος. Αυτό θέλετε να πείτε? Γενικά, άκουσε να δεις, Νίνα κούκλα μου, σου υποσχέθηκα χθες, θα σου πω καλημέρα. Βλέπω έχεις μια συζήτηση που αφορεί μόνο τους νέους και όχι εμένα. Θα σου πω όμως κάτι. Θέλω, αν μου το επιτρέψεις, εάν ο νεαρός που είχες μαζί σου εχθές ακούει... Ποιος? Ναι, αν ακούει αυτός ο νεαρός, κι αν νεαροί σαν κι αυτόν ακούνε προς Θεού... Όχι σε αυτά τα δηλητήρια. Με ακούς? Μιλάτε για το φίλο μας τον Τάκη που... Γεια, κούκλα μου, γεια, γεια, γεια. Ειλικρινά με λύπησε πολύ το παιδί αυτό εχθές. Όχι, δεν πρέπει να σας λυπεί, κύριε Πόλη, γιατί ο Τάκης έχει συγγνώμη, πάρει πολλές φορές... Συγγνώμη, Νίνα, μου επιτρέπεις. Ναι. Το 1935 ήμουν στον Πειραιά. Η πλατεία Καρεσκάκη ήταν παράγκες Σουζάδικα τότε εκεί. Ξέρεις που, τώρα στην Κανάρη μπροστά εκεί, στην Ακτήμια Ούλη. Τι παράγγεις ήταν? Ήτανε Ουζάδικα, το 35 μιλάω τώρα, έτσι. Ήμουν στην... Λοιπόν, το πρωί όταν περνούσες από εκεί, έβλεπες ανθρώπους πεσμένους στο δρόμο, πρεζάκιδες. Όλα υπήρχαν από τότε, αλλά τότε ήταν ένας άλλος κόσμος. Με τη μόρφωση τη σημερινή, γιατί πάμε εκεί, δυστυχώς, ορισμένοι θέλουνε, κούκλα μου, τα νιάτα αναρκωμένα, γιατί τα νιάτα ζωντανά δεν είναι καλά για το κατεστημένο, γιατί είναι δυνατά όταν είναι ζωντανά. Όταν είναι αναρκωμένα και πάνε στο καφεδάκι να πιούν το καφέ, δεν ενδιαφέρονται για τίποτα άλλο. Αυτό που λοιπόν, λέτε, νεαρέ έχει μου, πολύ αν με ακούς, συγγνώμη. Λέω ότι αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλη βάση και το πιστεύω και εγώ ότι εξουσίες, εν πάση περιπτώσει, τώρα δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε πολύ αυτό το θέμα. Να μην το αναλύσουμε. Οι διάφορες εξουσίες, εν πάση περιπτώσει, ναι, βολεύονται με το να είμαστε έτσι ψηλό αποχαυνομένοι για να μην παίρνουμε θέση και να μην επαναστατούμε απέναντι σε κάθε τι που μας υποβιβάζει, τέλος πάντων, και μας καταπιέζει κλπ. Απλώς αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ο Τάκης είναι ένας άνθρωπος που έχει πάρει πολλές φορές τηλέφωνο στην εκπομπή και είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Δηλαδή, το μόνο που μπορούμε πλέον να ευχηθούμε στον Τάκη είναι καλή ανάρρωση, να ξαναπατήσει γρήγορα στα πόδια του, και πρέπει να μας χαροποιεί αυτό. Γιατί είναι πολύ μεγάλη απόφαση να πάρει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι για τόσα χρόνια εθισμένος στα ναρκωτικά να αποφασίσει να αλλάξει τη ζωή του και να κάνει αυτό το πολύ μεγάλο βήμα. Ναι. Νίνα ντούλα μου, εκείνο που ήθελα να πω εγώ, να τον συγχαίρω για αυτό που έκανε, αλλά κάνω και μια έκκληση στους νέους όσοι ακούνε τώρα. Προς Θεού, όχι σε αυτά τα δηλητήρια. Όχι στο 2014 τέτοια. Ναι, κύριε Πολ. Απλώς είναι πολύ δύσκολο, γιατί από τη στιγμή που θα μπλέξεις, είναι πολύ δύσκολο να ξεμπλέξεις με αυτά τα πράγματα. Μα να μην μπλέξεις. Να μην μπλέξεις, ναι. Σίγουρα να μην μπλέξεις. Να μην μπλέξεις. Αν έχεις μια... Θα με επιτρέψεις ένα λεπτό. Έχω ένα εκλεκτό φίλο εδώ, πριν λίγα χρόνια. Διάσημος δικηγόρος. Ναι. Εγγλέζος, όχι Έλληνας. Ναι. Ο οποίος είχε ένα μοναχογιό. Λεφτά να τα κάψει. Μιλιονέρης.
και τον έστειλε στο πανεπιστήμιο. Και ερχόταν και έπινε ελληνικό καφέ, είχα business εκεί και του άρεσε ο ελληνικός καφές, είμαστε καλοί φίλοι. Ναι. Και ήρθε μια μέρα με κλάματα και μου λέει, Πολ, κοίταξε τι έχω, λεφτά να τα κάψω. Το γιο μου τον εσπούδασα στο γυμνάσιο privately και ήθελε να πάει στο πανεπιστήμιο στο public. Και βρήκε μια κοπελίτσα κούκλα μου και τον έβανε στο δρόμο που μιλάμε τώρα. Και ήρθε και μου λέει τι να τα κάνω. Ό,τι και να έχω, λέει, είχα την ελπίδα μου εκεί και χαθήκαν όλα. Θέλω να σου πω ότι αυτός ο δρόμος είναι καταστροφή σε καθέναν. Λοιπόν, έκκληση να μην τα δοκιμάσουμε ποτέ. Ναι, όχι, έχετε δίκιο τώρα, απλώς είναι ένα θέμα πολύ ιδιαίτερο. Ναι, πολύ μεγάλο. Αλλάξαμε το θέμα. Συγγνώμη. Συγγνώμη, Νίνα Ντάλη μου, γιατί περιμένουν οι νεαροί να σου τηλεφωνήσουν και είμαι βέβαιος γι' αυτό, γιατί σε very popular. Θα σου πω την καλημέρα μου από εδώ, να σου δώσω πάλι τα συγχαρητήριά μου. Είσαι εξαιρετικότατη, ευγενέστατη, ετοιμόλογη, που αυτό είναι ένα gift που δεν μπορεί να ανταγοράσεις. Και να έχεις μια καλή εκπομπή. Κύριε Πολ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και κυρίως θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Πολ, γιατί μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Δώσατε κάποια στιγμή μια υπόσχεση και είπατε ότι θα παίρνετε κάθε φορά σε κάθε εκπομπή έτσι να λέτε την καλησπέρα σας, να μου μιλάτε και το έχετε τηρήσει και αυτό το πράγμα είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, εγώ κάθε φορά χαίρομαι τόσο πολύ που σας ακούω. Ειλικρινά σας μιλάω. Με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό που γίνεται. Ναι. Σε βλέπω σαν δικό μου παιδί, σαν δικό μου αγκόνι, γιατί εσύ είσαι μικρούλα. Λοιπόν, όταν υπάρχει ανθρωπιά, καλή μου, πρέπει να ανταποδίδεις την ανθρωπιά. Βλέπω την καλοσύνη σου, βλέπω τον αγώνα που κάνεις. Αλίμονο αν δεν κάνουμε comment στα νιάτα, όταν είναι στην πρόοδο, γίνονται καλύτερα. Κύριε Πόλμη, δυστυχώς δεν το σκέφτονται όλοι έτσι. Ο κόσμος είναι, αν όχι κακός, πολύ κακόβουλος. Και γενικά όλοι σπέφτουν. Και ζηλιάρης. Ξέρετε τι, όλοι σπέβδουν να κάνουν τα σχόλιά τους, αλλά δυστυχώς δεν είναι απαραίτητο τα σχόλια και νομίζω ότι κανείς δεν θέλει να ακούει μόνο θετικά σχόλια, αλλά το θέμα είναι ότι τα σχόλια που έτσι γίνονται κυρίως δεν είναι ούτε καν αντικειμενικά, δηλαδή είναι απλώς κακόβουλα. Και δεν ξέρω, έτσι αυτό ήθελα να πω εγώ, ότι σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δίνετε το παρόν σε κάθε εκπομπή. Δεν κάνω κανένα κοπλιμέν, κούκλα μου. Μιλάω όπως θα μιλούσε ένας απλούστατα. Βλέπω κάτι όμορφο, άμα το εκθιάσεις, το ευγενικό, το όμορφο γίνεται καλύτερο όταν το εκθιάσεις. Όταν το αφήσεις βουβό, θα μείνει το ίδιο. Κύριε Πολ, γλυκύτατος. Λοιπόν, σηκώσαμε, θα σου λέω την καλημέρα, αλλά να μην παραξηγηθούμε με το Μάκη και να λέω ότι κρατάς την ώρα πολύ στην Λίνα και χάνουν όλη την αυτή, θα σε παίρνω μόνο για την καλημέρα. Να σας ρωτήσω κάτι εγώ, κύριε Πολ. Επειδή συνεχίζω εγώ να ψάχνω ατάκες για τον τοίχο μου πίσω, μήπως έχετε έτσι κάτι στο μυαλό σας? Εννοείται. Για πείτε. Δεν το κατάλαβα αυτή τη φράση, γιατί... Λέω ότι συνεχίζω ακόμα να ψάχνω ατάκες για τον τοίχο πίσω. Για τον τοίχο εδώ που το αλλάξαμε και το κάναμε κάτι τελείως. Ναι. Να ψάχεις τι? Συνεχίζω να ψάχνω να το αλλάξω αυτό. Μήπως έχετε κάτι στο μυαλό σας εσείς? Θα μου επιτρέψεις να σου πω όχι. Δεν έχω τίποτα έτσι τόσο γρήγορο να σου πω, Δεν πειράζει. Αλλά ό,τι έχεις πίσω σου εκεί είναι natural, βρε. Είναι πολύ πιο όμορφο. Χωριάτικο, ωραίο, βρε. Χωριάτικο. Όχι και πολύ τέλειο. Η πρώτη στο χωριό είμαστε, κύριε Πολ. Η πρώτη στο χωριό. Η πρώτη στο χωριό. Ωραίο, 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 ωραίο. Κύριε Πολ, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα από εδώ, καλησπέρα εκεί. Πείτε και το chat. Στο chat δεν μπήκα σήμερα, γιατί είχα μόλις γύρισα με το αυτοκίνητο, λέγε. Κύριε Πολ. Συγγνώμη. Ναι. Συγγνώμη, κάτι μου έλεγες και δεν το κατάλαβα. Όχι, δεν σας μίλησα, είπα απλώς να πείτε για το chat. Αυτό είπα, που ξέρετε καλύτερα. Α, είπα καλημέρα στο chat. Δεν μπήκα σήμερα στο chat, γιατί μετά το πρωινό τζόκινγκ πήγαμε το αυτοκίνητο για μία ώρα κάπου και μόλις γύρισα. Κατάλαβα. Ναι, και τώρα θα μπω τώρα. Θα μπω τώρα, θα τους πω καλημέρα προηγουμένως ζωντανά και θα μπω να τα πούμε και... Και να πούμε ότι ο κύριος Πολ στο chat είναι ένα βουνό. Ποιο βουνό είστε?
Ο Ταΐγετος. Ο Ταΐγετος, ο Ταΐγετος. Εντάξει, αγαπημένοι. Είναι και τα δύο, και ο Πάρνας και ο Ταΐγετος. Είναι και τα δύο μεγάλα βουνά. Εννοείται ηλικία wise. Καλή σας μέρα, bye-bye. Φιλάκια πολλά, αγαπημένη μου, φιλάκια bye-bye, πολλά. Bye-bye. Λοιπόν, και όντως με συγκινεί πάρα πολύ ο κύριος Πολ, που έτσι είναι πάρα πολύ πιστός στα ραντεβού μας κάθε Τρίτη και Τετάρτη. Σήμερα υπενθυμίζω λοιπόν ότι το θέμα μου είναι η πολυγαμία και γενικά όχι μόνο με τη θετική ή την αρνητική τη σημασία, ανάλογα από ποια σκοπιά την εξετάζετε εσείς, από πού τη βλέπετε και πώς την αντιλαμβάνεστε, αν την αντιλαμβάνεστε είτε προσωπικά σε εσάς είτε στο σύντροφό σας. Ας σηκώσουμε το τηλέφωνο που βροντί. Ναι. Γεια σου Νίνα, τι κάνεις? Γεια σου, γεια σου, ποια είσαι? Είμαι η Αναστασία. Γεια σου Αναστασία, έχεις ξαναπάρει? Κι άλλες φορές, ναι. Κι άλλες φορές, σε κατάλαβα, η φωνούλα σου ήταν, είναι γνωστή. Εσείς απόψε πάρα πολύ όμορφη. Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ πέρα ο Κωστάκης με έκραζε και μου λέει ότι βγαίνω σαν πεθαμένα τζούκα, θυγωρώ με τα μαύρα. Όχι, όχι, είσαι πολύ γλυκιά. Ευχαριστώ. Και πολύ όμορφη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα κομπλιμέντα σου. Τι κάνεις, πώς πάει η ζωή? Η ζωή καλά είναι, το θέμα σου είναι λίγο δύσκολο σήμερα. Γιατί βρες η Αναστασία, τι είναι? Δύσκολο είναι γιατί είναι ένα θέμα που δεν μπορείς να το πιάσεις μόνο από μια πλευρά όπως λες και εσύ. Έχει πολλές πτυχές. Έχει, ναι, αλλά είναι πολύ απλό, δηλαδή... Ο άνθρωπος είναι πολυγαμικός εν τέλει, είναι μονογαμικό. Μπορείς όταν ξεκινάς τη ζωή σου πολυγαμικά, ούτως ή άλλως και εκ των πραγμάτων, γιατί μέχρι να παντρευτείς κι εσύ, προφανώς έχεις κάνει τη σχέση σου, έχεις πάει από εδώ, έχεις πάει από εκεί. Άρα ήσουν πολυγαμικοί. Όλοι ξεκινούν πολυγαμικοί. Μπορείς μετά να πατήσεις το κουμπί και τσουπ να γίνεις μονογαμικός, έχοντας πλέον. Μπορείς, γιατί με αυτόν τον άνθρωπο. Μπορείς, φυσικά και μπορείς. Γιατί με αυτόν τον άνθρωπο που επιλέγεις να είσαι. Άρα τον αγαπάς, τον θέλεις, είσαι ερωτευμένος. Ναι, αλλά αυτό φυσικά τώρα είναι πολύ μεγάλο θέμα, το ψιλοαναλύσαμε και χθες για το πόσο κρατάει ο έρωτας. Είσαι ερωτευμένος, ρε παιδί μου, στην αρχή, τα πρώτα 1, 2, 3 χρόνια, είσαι πάνω στα ντουζένια σου, έχεις κάνει και το γάμο σου ακόμα, ξέρω εγώ, ασχολείσαι με αυτό, φτιάχνεις το σπιτικό σου. Μετά όμως, όταν περνάει αυτό... Είναι η αγάπη. Είναι αγάπη, όμως η αγάπη αναιρεί. Το γάμο σου αντέχει. Αναιρεί την πολυγαμία, πρέπει να πεις. Πρέπει να είσαι συγκροτημένο άτομο, να μην έχεις κάνει βιαστικές κινήσεις στη ζωή σου, να έχεις επιλέξει ανθρώπους. Σίγουρα έχουμε επιλέξει ανθρώπους που κάποια στιγμή δεν μας κάνουν, τους παρατάμε, μας παρατάνε, μπαίνουμε σε άλλες σχέσεις. Από εκεί και μετά επιλέγουμε. Γι' αυτό και δεν πρέπει να παντρευόμαστε μικρούλες. Γενικά, όλα οι άντρες και οι γυναίκες πιστεύω ότι δεν πρέπει να παντρεύονται πολύ μικροί. Πρέπει να οριμάσουν σε αυτό το τομέα τουλάχιστον, να έχουν κατασταλάξει τη ζητάνα από τη ζωή τους και να προσπαθήσουν να είναι σωστοί στο γάμο τους ή στη σχέση τους. Εσύ είσαι υπέρ αυτού που είπαμε και χθες, ότι για να παντρευτείς πρέπει να έχεις με τον άλλον ζήσει κάποια πράγματα, να έχεις μαζί του κάποιες κοινές εμπειρίες και εν πάση περιπτώσει φυσικά. Να μην παντρευτείς σύντομα, δηλαδή να τον έχεις τον άλλον και μια διετία, τριετία, πενταετία εν πάση περιπτώσει. Και δεκαετία μη σου πω. Και δεκαετία. Και δεκαετία μη σου πω. Εντάξει, λοιπόν, δεκαετία είναι λίγο τραβηγμένο από τα μαλλιά. Είναι τραβηγμένο γιατί δεν πρέπει να κρατάνε τόσο πολύ βέβαια σχέσεις, γιατί φτύρονται. Για πολλούς λόγους. Εννοείς δεν πρέπει να κρατάνε τόσο πολλές σχέσεις όταν δεν έχει γίνει το επόμενο βήμα? Ναι, ναι, δεν πρέπει να κρατάνε τόσο πολύ. Φτύρονται. Δηλαδή? Φτύρονται. Γιατί η γυναίκα, ας πάρουμε πρώτα την πλευρά της γυναίκας, έτσι. Ναι, ναι. Η πλευρά της γυναίκας πρέπει κάποια στιγμή να κάνει παιδιά. Mm-hmm. Από μια ηλικία και μετά είναι από τη φύση της λίγο δύσκολο. Για αυτό το θέμα. Εντάξει, βέβαια, παιδιά μπορείς να κάνεις, ρε παιδί μου, ακόμα και μέσα στη δεκαετία που, αν τύχει, θέλω να πω, και μέσα στη δεκαετία. Κοίτα, σε αυτή τη δεκαετία λες να μην κάνω παιδί, να κάνω τη ζωή μου. Δηλαδή, από ό,τι κατάλαβα, τώρα εσένα έχει παίξει δεκαετία στη μέση. Εμένα έπαιξε δεκαετία. Έλα εσύ, δεκαετία, ήσουν 10 χρόνια και μετά έχεις παντρευτεί. Και τώρα πόσα χρόνια είσαι παντρευμένη? Έχω 14-15.
15 χρόνια είσαι παντρεμένη? Είμαι. Συγγνώμη, είσαι 15 χρόνια παντρεμένη. Και 15... Γιατί συγγνώμη. Όχι, είσαι 15 χρόνια παντρεμένη και ναι. 10 χρόνια... Σχέση. 25 χρόνια είσαι με τον άντρα σου. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα ναι. να δεις τώρα, με σκάλωσες με αυτό που είπες 15 χρόνια. Πότε παντρεύτηκες? Μη μου μιλάς για ημερομηνίες, δεν θέλω να σκέφτομαι ημερομηνίες. Ναι, και ηλικιακά, και ηλικιακά. Ναι, άστο, yeah. έχεις ένα δίκιο εδώ, άστο, ας μην το αναλύσουμε. Μπράβο πάντως, και να σου πω κάτι, Βρυσή Αναστασία, τώρα έτσι αναμεταξύ μας αυτό. Μεταξύ μας, πολύ, ναι. Εσύ μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια, τέλος πάντων, τραυολογήματος με το σύντροφο. Ναι, πέρασα πολύ ωραία. Πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πέρασες πολύ ωραία. Μου το έχεις πει και την προηγούμενη φορά τώρα πόσο ωραία περνάς. Τα ξέρω. Αλλά ρε παιδί μου, ήσουν εκεί, ντουγρού, ευθεία μπροστά. Δεν έκανες καμιά λεξοδρόμηση, κανένα έτσι. Όχι, όχι. Όχι, δεν έκανα λεξοδρόμηση. 25 χρόνια παστίτσιο, ρε εσύ, κοίτα, Αναστασία. Το φλερτ πάντα υπάρχει στη ζωή μας. Το φλερτ. Όταν λέμε φλερτ, μην φανταστείς πολλά πράγματα. Φλερτάρεις δηλαδή. Φλερτάρω. Κάνεις, έχεις τα κόρτες σου. Στη βόλτα μου θα χαιρετήσω και να μου θα και με χαιρετήσει. Δηλαδή έτσι ανταλλάσσεις λέμε... ματιές. Ε, ματιές, ναι, ματιές. Αυτό δεν σημαίνει και το ωραίο και από τη γυναίκα πρέπει να κρίνουμε ότι ό,τι περνάει είναι ωραίο, είτε γυναίκα είναι αυτή, είτε άντρας. Ό,τι κοιτάς, ρε παιδί μου. Κοίτα να δεις ό,τι αυτό, κοιτάς, δεν αναγάγεται. Είναι όμορφο, πρέπει να το κοιτάς. Αναστασία, πρέπει να το κοιτάς αυτό, και τον θαυμάζεις. Δεν αναγάγεται όμως ούτε καν στο φλερτ. Δηλαδή, όταν κάθεσαι σε μία καφετέρια, λοιπόν, και περνάνε δύο όμορφα αγόρια, θα τα κοιτάξεις. Ναι. Θα ρίξεις ένα βλέφαρο έτσι, χαμένο. Ναι, παιδί. Θα το ρίξεις. Θα περάσουν όμως και δύο ωραία κορίτσια και θα σχολιάσεις και τα κορίτσια και θα πεις πω, ξέρω εγώ, ωραίες κοπέλες, τούμπανες. Ωραίες κοπέλες θα πω. Ε, ναι, άρα αυτό δεν είναι φλερτ. Όταν είναι κοινωνικός σχολιασμός. Είναι εντελώς διαφορετικό. Τάξη, οπότε να το κάνω χωρίς ενοχές. Εννοείται, Βρεσή Αναστασία. Αυτό το κάνουμε χωρίς ενοχές. Το κάνουμε εντελώς free. Τώρα αυτό που... Καλά, και το φλερτ. Γιατί για μένα το φλερτ είναι αυτό το ότι κάθεται ο άλλος απέναντι, εσύ γέρνεις διακριτικά και τον κοιτάς έτσι πονηρεμένα, σε κοιτάει και αυτός. Αυτό είναι φλερτ. Και όταν μετά αρχίζεις και μιλήσεις με τον άλλο και πεις μια τάξη, μια τάξη. Αλλά και αυτό δεν είναι για ενοχές. Δηλαδή, δεν είναι να πες και να πεθάνεις τώρα επειδή σου είπε ο άλλος πω, κυρά μου, είστε κούκλα. Καλά, δεν θα σου πει έτσι. Αυτά τα χρειαζόμαστε για να... Αυτά τα χρειαζόμαστε, λέει, για να ανεβαίνουμε και λίγο ψυχολογικά οι γυναίκες. Γιατί σε έχει παραμελημένη σε αυτό το τομέα ο σύντροφός σου? Όχι, παιδάκι μου, αλλά άμα το λέει και εντάξει, κάποιος ξένος, δεν είναι άσχημο. Περισσότερο. Αυτό, αλλά γιατί... Αρέσει, παιδί μου, αρέσει. Ποιο? Να σου λένε, κοπλιμέντα. Σου αρέσει. Κατάλαβα, κατάλαβα. Οπότε εσύ είσαι απέναντι στον άντρα σου, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα χρόνια, κυρία. Κυρία. Αυτός... Σου είχα ξαναπεί, κορώνα στο κεφάλι μου τον έχω. Ναι. Είσαι σίγουρη, ρε παιδί μου, ότι ξέρεις, δεν έχει παιχτεί ποτέ τίποτα. Στα πρώτα χρόνια... Τα πρώτα χρόνια να σου πω... Έπιασα λαβράκι τώρα εγώ εδώ, σίγουρα, το ξέρω. Στα πρώτα χρόνια, όταν δεν είσαι σίγουρος για κάποια πράγματα, κάνεις και καμιά στραβή, τέλος πάντων. Πηδικουλιά. Όχι πηδικουλιά, όχι πηδικουλιά. Δηλαδή ένα καφέ, ένα έτσι, ένα αλλιώς. Δηλαδή το έχεις κάνει κι εσύ αυτό. Το έχω κάνει. Τότε τι μου έχεις βγει, Παναγία, η Ιωσία, Μαρία, η Παρθένος, με κοροϊδεύεις. Κοίτα κάτι, να σου πω κάτι όμως, αυτό είναι. Σου λέω πρέπει να είσαι ερωτευμένος με τον άνθρωπό σου. Μπορείς να πας για κάποιους λόγους, για ένα καφέ με κάποιον, αλλά από εκεί και μετά τελείως αυτός ήταν, έμεινε καφές. Και συγγνώμη, γιατί να πας αφού είσαι ερωτευμένη με τον σύντροφό σου για ένα καφέ με τον άλλον, γιατί δεν πας με τον σύντροφο? Γιατί, όπως είπα, ήμουν 10 χρόνια.
Ναι, αλλά ήμουν τώρα 10 μιλάμε χρόνια για την αρχή. Κάπου... Δηλαδή μιλάμε τύπου κάποια... για τον πρώτο χρόνο, για το δίχρονο, γιατί μιλάμε. Τώρα δεν θυμάμαι, ρε Νινάκη. Ναι, δεν θυμάσαι, κατάλαβα. Κατάλαβα, αλλά πάντως το έκανες εσύ, το έκανε κι ο άλλος. Ναι, δεν ξέρω. Να, προφανώς. Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα αφού είναι όλα περασμένα, ξεχασμένα και είστε μια περασμένα, χαρά και ξεχασμένα. Περνάτε κοίτα, έτσι. Κοίτα κάτι, κοίτα κάτι στα 10 χρόνια που σου λέω. Mm. Κάποιες στιγμές οι εντάσεις δεν λείπουν, γιατί ο ένας θέλει να παντρευτούμε, ο άλλος όχι, δεν σκέφτεται ακόμα το γάμο και εκεί γινόταν αυτό, όχι πως... Δηλαδή έλεγες εσύ παντρέψουμε, έλεγε αυτός παντρέψουμε, ότι δεν σε παίρνω, έλεγες εσύ θα με πάρεις και έβγαινες για ένα καφέ με τον άλλο. Δεν ήρθε, να σου πω κάτι, δεν ήθελα καθόλου το γάμο στην εκεί εγώ. Α, δεν ήθελες. Όχι, ναι. Δεν ήταν ο σκοπός μου ο γάμος, ποτέ. Δηλαδή ήθελε απλά ο μετά άλλος. Έβλεπα, ας πούμε, που, μετά που έβλεπα ότι περνάνε λίγο τα χρόνια, εντάξει, εκεί τσίμιζα λίγο. Και έλεγες πότε επιτέλους θα μου τη βάλει την κουλούρα. Πότε θα αποφασίσουμε, όχι απαιτητικά, ποτέ. Δηλαδή, ρε παιδί μου, με στις άκρες τον είχες ψηλοδέσει και εσύ το γαϊδαρό σου. Είχες πει ότι εντάξει, ξέρω ότι θα παντρευτώ με αυτόν τον άνθρωπο, αλλά δεν ξέρω πότε. Δεν ψαχνώσουν ιδιαίτερα. Κάπως, δεν αγωνόμουν, όχι, όχι. Γιατί ήξερα ότι με αγαπάει, τον αγαπάω. Ναι, κατάλαβα. Mm. Κατάλαβα. Οπότε λοιπόν είμαστε υπέρ της πονογαμίας, πει να πω, μονογαμίας. Μονογαμίας. Βρίσκουμε έναν σύντροφο, τον αγαπάμε και τον λαχταράμε μια ζωή. Μπράβο, εμείς. Μπράβο, έτσι όπως το λες. Λοιπόν, και εντάξει, ότι φάγαμε, φάγαμε ρε παιδί μου, από σχέσεις κλπ. Από σχέσεις. Εντάξει, από ήταν σχέσεις. Παλιά, πολύ παλιά. Πολύ παλιά, προμνημονεύτων. Αλλά να σου πω κάτι, υπάρχει η άλλη πλευρά που λέγαμε στην αρχή. Ποια είναι? Που δεν περνάνε κάποιοι άνθρωποι καλά στο γάμο τους. Εντάξει, όταν δεν περνάς καλά στο γάμο σου, τότε τον λύγεις στο γάμο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τον κάνεις τον άλλο τάρανδο. Εγώ είμαι αυτής της άποψης. Γενικά δεν είμαι υπέρ του κερατώματος. Εγώ προσωπικά, δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερο να μιλήσεις ντόμπρα στον άλλον. Είσαι πάρα πολύ σωστή και αυτό είναι το σωστό που πρέπει να γίνεται στις σχέσεις. Είμαι πάρα πολύ σωστή. Πολύ σωστή άποψη έχεις. Τι? Έχεις πολύ σωστή άποψη, λέω, πάνω σε αυτό. Δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ. Ποτέ δεν λες ποτέ. Δηλαδή, okay, μπορεί να σου κάτσει και να φύγει έτσι ασάλιωτο και να μην το καταλάβεις κιόλας. Δηλαδή, να την κάνεις την πηδικουλιά σου και να γίνει έτσι στο ξαφνικό. Δηλαδή συμβαίνει και αυτό. Εγώ έχω γνωστούς και φίλους που το έχουν κάνει και ήταν υπέρ του ότι, κοίτα να δεις, εγώ δεν θέλω να πατήσω συνειδητά, αλλά κάποια στιγμή μέσα σε ένα έτσι μεθύσι χοντρό και βαρύ, τους έκατσε ρε παιδί μου, εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά, όταν δεν έχεις και πολύ σοβαρή σχέση. Μια παρασπονδία. Εντάξει, μια παρασπονδία. Τώρα είναι και στο πώς έχει τα πράγματα ο άλλος στο μυαλό του. Δηλαδή θα σε συγχωρήσει, δεν θα σε συγχωρήσει, θα το δεχτεί, δεν θα το δεχτεί. Παίζεις και λίγο με την τύχη σου. Εκεί είναι ρίσκο. Εκεί είναι ρίσκο. Αλλά το σωστό είναι να το πεις. Να το όταν την κάνεις. Λες. Θέλει μεγάλα... Εκείνη η μαγιά. Αυτό ακριβώς. Θέλει μεγάλα... Μεγάλες, τέλος πάντων, αντοχές. Αντοχές, θέλει μεγάλες. Να το πεις αυτό, ρε παιδί μου, γιατί δεν ξέρεις και πώς θα αντιδράσει ο άλλος, να σου χώσει καμιά σπαλιά. Αν σε αγαπάει, αν σε αγαπάει και τον αγαπάς, πρέπει να γίνει να το πεις. Κατά πόσο θα πιστεύει ο άλλος ο άνθρωπος ότι τον αγαπάς, αν του πεις ότι κοίτα να δεις, αγάπη μου, είχα πει πάρα πολύ και δεν ήξερα τι έκανα με το Θανάση. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο. Τι ήταν αυτό που ακούστηκε? Δεν ξέρω. Κι εγώ το άκουσα. Κάτι, ο Κωστάκης παίζει με τις κονσόλες του σήμερα. Κάνει τα δικά του. Λευκαριά στον Ιχολίτη, Κωστάκη. Κάνε τις μαγείες σου. Προφανώς γελάει με αυτό. Ναι, γελά. Ντουρντουτζούμ ήταν αυτό. Ντουρντουτζούμ. Ωραία.
Λοιπόν, Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σου. Έτσι, εύχομαι ο βίος σου να συνεχίσει να είναι ανθόσπαρτος με τον σύζυγό σου. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι, να περνάτε ωραία πάντα τη ζωή σας και σας εύχομαι να τα εκατοστήσετε κιόλα στα 25 χρόνια. Να γίνουν. Ο άντρας μου θέλει να πάει 150. Αθλείται. Αθλείται, ναι. Αθλείται. Προσέχει τη διατροφή του. Τι τρώει. Υγιεινά, χορταρικά, σαλατικά και τέτοια. Κοίτα κάτι. Τρώει τα πάντα. Αλλά λίγο. Με μέτρο. Λίγο με το κρασάκι μου ξεφεύγει. Έλα το. Τον Νίνο τον ευλόγησε ο Θεός. Αλλά καίει τις θερμίδες του. Τις καίει τις θερμίδες του. Τις καίει. Δεν παντού. Θέλω. Τις καίει παντού, χρυσό μου. Ναι, χρυσό μου. Λοιπόν, Αναστασία, έτσι συνεχίστε να καίτε θερμίδες σε αυτό το σπίτι. Τα καλύτερα από εμάς. Να είσαι καλά. Σε εύχομαι τα καλύτερα. Να μου ευχηθείς, να μου εύχεσαι γενικότερα να κάψω κι εγώ καμιά θερμίδα, γιατί έτσι όπως πάει, σου λέει. Είσαι ποτέ μνημή ακόμα να σκέφτεσαι τέτοια. Ωραία. Έχω το καλύτερό σου είναι να φλερτάρεις, να περνάς καλά. Και να μην σκέφτεσαι κανέναν. Ωραία, βεβαίως. Θα ακολουθήσω τις συμβουλές σου, θα τις εφαρμόσω. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Καλή νύχτα. Γεια, γεια, γεια. Καλή νύχτα. Λοιπόν, μέχρι στιγμής, αγαπητά μου τέκνα, έχω ακούσει γνώμες υπέρ της μονογαμίας κατά της πολυγαμίας. Δηλαδή, ότι ξέρεις, βρίσκουμε το τέρι μας, βρίσκουμε το άλλο μας μισό. Και πλέον διαγράφουμε ό,τι υπάρχει στους ερωτικούς μας ορίζοντες, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι μάλλον το πιο υγιές, βέβαια. Υπάρχει και η θεωρία που λέει το εξής, που λέει ότι η πολυγαμία φτιάχνει τις σχέσεις. Δηλαδή, γιατί κάτσε το είπα πολύ χονδρά αυτό, θέλω να πω ότι υπάρχει θεωρία, μάλλον, το παίρνω από την αρχή το πράγμα όλο, που λέει ότι μπορείς να σώσεις μία σχέση μέσω της πολυγαμίας. Φυσικά, όταν ο άλλος δεν το μάθει ποτέ, έτσι, γιατί αν το μάθει ο άλλος, πάει, δεν σώζεις ούτε σχέση, δεν σώζεις ούτε σένα τον ίδιο, αν έτσι είναι εκρηκτικού ταπεραμέντου ο σύντροφός σου. Βέβαια, έχει μία βάση αυτό που λέγεται, διότι αν εσύ, ρε παιδί μου, είσαι στη φάση που έχεις ρουτινιάσει, που έχεις βαρεθεί και λίγο τη ζωή σου, που δεν μπορείς άλλο, που δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον στο ερωτικό κομμάτι, που δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον γενικότερα μέσα στη σχέση σου, αν κάνεις την τζιριτζατζουλιά σου, θα πάρεις πάλι λίγο τα πάνω σου, θα ανέβει η αυτοπεποίθησή σου, όπως είπε και η Αναστασία για το φλερτ, ότι ανεβαίνει η αυτοπεποίθηση των γυναικών όταν τις φλερτάρουν άλλοι άντρες, ακόμα και αν βρίσκονται σε σχέση ή είναι παντρεμένες. Θα ανέβει σίγουρα η αυτοπεποίθησή σου, λοιπόν, και θα γνωρίσεις κάτι νέο και μάλλον μπορεί να επιστρέψει ο ενθουσιασμός που έχεις. Βέβαια, τώρα κακά τα ψέματα. Αυτά τα σχολιάζουμε και τα λέμε έτσι όπως τα λέω τώρα εγώ, όταν είμαστε έξω από όλο αυτό, όταν μάλλον δεν είμαστε η τύπισσα ή ο τύπος με τα κέρατα. Τότε μόνο τα λέμε αυτά τα πράγματα. Στην περίπτωση που είσαι ή είμαστε τέλος πάντων και βιώνουμε μια τέτοια κατάσταση, εκεί τα πράγματα αλλάζουν και το βλέπουμε το πράγμα όλο πιο έτσι, το παίρνουμε πολύ βαριά. Γιατί είναι μεγάλη ήττα να σε κερατώσει ο άλλος και θα ήθελα πάρα πολύ να το συζητήσω αυτό μαζί σας. Πώς αντιδράς μετά από μια απιστία του συντρόφου σου? Πέφτεις σε βαριά κατάθλιψη, του σπάς το κεφάλι, σπάς το δικό σου το κεφάλι, πας να βρεις την άλλη και την ξεμαλιάζεις, ή πας να βρεις τον άλλον και του κόβεις τα πόδια. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει τηλέφωνο. Ναι. Του γατιού. Όπως όλοι καταλαβαίνουμε, συμβαίνει σε αυτό το στούντιο σήμερα. Ωραία. Ναι, έτσι τσακώνεστε σαν τις γάτες. Ρίξτες. Κάνεις τέτοιο. Δεν κάνεις τέτοιο. Μαλλιοτραβιέσαι σαν τα σκυλιά. Σκυλιά έχουμε. Λοιπόν. Γορίλας. Αυτό τι ζώο είναι, Κώστα μου? Εσύ, τι γίνεται? Τι αιμοδόρικα πράγματα είναι αυτά σήμερα, Παναγιά μου. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, λοιπόν, πώς αντιδράτε σε τέτοιες περιπτώσεις. Και έλεγα
ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πάρει πολλάκι τηλέφωνο στην εκπομπή και έχουν πει, μάλιστα η Δόμνα, η κοπέλα που παίρνει συχνά πυκνά τηλέφωνο, έχει πει, ξεκίνησε μάλλον την πρώτη φορά που πήρε και έλεγε την ιστορία της, ότι ήταν αραβωνιασμένη με έναν άνθρωπο τέλος πάντων αρκετά χρόνια, τι σε σχέση, ήταν Κώστα, δεν θυμάμαι ακριβώς, σε σχέση. Λοιπόν, και ξαφνικά κατάλαβε ότι την απατάει. Και η κοπέλα λοιπόν έχει μπει στο τρυπάκι τώρα να φοβάται να κάνει σχέση, να φοβάται να κάνει κάτι πιο σοβαρό. Βέβαια τώρα μας πήρε χθες η Δόμνα και είπε ότι κάτι έχει αρχίσει και παίζει στον ορίζοντα με ένα γοητευτικό κύριο. Στα καλύτερα. Αλλά ρε παιδί μου, πέρασε τη φάση της κατάθλιψης και της φάσης ότι ξέρεις, δεν μπορώ να εμπιστευτώ εύκολα τους άντρες κλπ. Αν είστε σε τέτοια φάση ή αν έχετε περάσει στο παρελθόν τέτοια φάση ή αν έχετε δημιουργήσει τέτοια φάση σε κάποιον άλλον άνθρωπο, εν πάση περιπτώσει, αν είστε από τους εμπλεκόμενους σε κέρατο, πάρτε ένα τηλέφωνο και πείτε και τη δική σας ιστορία, τη δική σας εμπειρία, 2-11-55-55-37-5-38, πάντα τα τηλέφωνα κατσικωμένα κάτω στο κάτω μέρος της οθόνης σας, αυτά είναι, δεν αλλάζουν, σας περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε και τη δική σας προσωπική εμπειρία. Επίσης, υπενθυμίζω ότι σε περίπτωση, ρε παιδί μου, που είσαι σε φάση εκτός εντελώς από το θέμα μας και εσένα σε έχει παρατήσει τώρα και κλαις και οδύρεσαι γι' αυτό ή σου συμβαίνει κάτι άλλο έτσι προσωπικό, συναισθηματικό, πάρε τηλέφωνο και πες το. Δεν κολλάμε σε καμία περίπτωση στα θέματα. Τα θέματα δίνονται για να υπάρχει μια ροή και να υπάρχει μια παρακίνηση αν βιώνεις μια τέτοια περίπτωση. Αν δεν τη βιώνεις και βιώνεις κάτι άλλο τραγικό, πάρε τηλέφωνο και πες για αυτό το άλλο το τραγικό που βιώνεις. Και ναι, θέλω να σηκώσουμε το τηλέφωνο. Το σηκώσατε? Το σηκώσαμε. Καλησπέρα. Γεια σου, Ιωάννη. Με καταλάβατε πάλι από τη φωνή? Ναι. Ναι, Γιάννη, σε κατάλαβα από τη φωνή, ναι. Κάντε, ωραία παπούτσια φοράτε σήμερα. Να, δεν είναι τέλεια, είναι μπαλαρινάκια. Πολύ μ' αρέσουν, είναι πολύ ωραία. Τι? Μ' αρέσουν, πολύ ωραία, ναι, είναι... Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Φοράτε πιο ωραία παπούτσια στο κανάλι, ευχαριστώ. Κώστα, τι παπούτσια φοράει? Τι? Κώστα, τι παπούτσια φοράει? Γεια, σήκω στα πόδια σου, Κώστα. Κάτι αθλητικά, απλά φορά. Τα δικά μου είναι καλύτερα. Ναι. Ναι, ναι, είναι πιο ωραία. Εσύ τι παπούτσια φοράς, ποδηλάτη? Εγώ είμαι εξυπόλυτος. Αυτά τα αστεία μας. Για πες, Ιωάννη, τι κάνεις? Ακούστε τι έγινε σήμερα. Τι έγινε? Άργησα κιόλας να τηλεφωνήσω. Καθόμουν εγώ και βαρλάκια. Συνειδητοποιώ ότι έχει... Γιάννη, δεν σε ακούω καθαρά. Ναι, ναι, καθόμουν... Κάτι για γλυβαρλάκια άκουσα. Ποιος έπαιγε γλυβαρλάκια? Που μου είχαν φτιάξει εδώ. Και καθώς έτρωγα, συνειδητοποιώ ότι παίζει Νίνα Σνάιτ απόψε. Βέβαια, Τετάρτη. Μόνο μου όπως είμαι εκεί φορτωμένος από το τραπέζι και πάω και ανοίγω την τηλεόραση. Αλλά μετά συνειδητοποιώ ότι δεν παίζει τηλεόραση και παίζει στο ίντερνετ. Και λέω τι έκανα και πάω και ανοίγω το υπολογιστή. Να μας ευχηθείς και στην τηλεόραση, βρε Ιωάννη. Ευχαριστούμε, γιατί μπερδεύτηκα. Λέω πού έψαχνα το κανάλι. Και λέω δεν το έχει. Ναι, δεν είναι. Στο Web TV της ζούγκλας. Τώρα ναι. Τι ξέμπαρκο είναι, ακούς, βλέπεις την εκπομπή τόσο και τόσο καιρό. Τώρα βρήκες να μπερδευτείς. Μήπως ήταν Ιωνός αυτός, Ιωάννη. Αχ, μου έφυγε το παπούτσι μου. Μήπως. Λες την επόμενη φορά να ξεφυτρώσουμε και καναλικός. Ναι, αλλά δεν θα μπορώ να σας παίρνω πολύ συχνά την τηλεόραση, γιατί έχουμε εδώ ένα θέμα και... Εν πάση περιπτώσει, Ιωάννη Ποδηλάτη, τι κάνεις, σε τι κατάσταση βρίσκεσαι? Ναι, άκουσα αυτό το θέμα και λίγο μου παρακινήθηκα. Τώρα μιλάμε για πολυγαμία ή για μοιχεία, γιατί είναι διαφορά αυτό. Κοίτα να δεις, η μοιχεία είναι η πολυγαμία όταν έχει σχέση. Μάλλον είναι κάπως έτσι, είναι ένα παρακλάδι της. Ναι. Μιλάμε και για την πολυγαμία όταν είσαι μόνος σου και δεν μπορείς να στεριώσεις πουθενά και πηγαίνεις μια από εδώ, μια από εκεί, μια παραδίπλα. Αυτά είναι του σατανά όλα, εγώ τα κατακρίνω. Τι? Είναι όλα αυτά του σατανά τώρα, πράγματα. Του σατανά τώρα, Ιωάννη, εσύ μας έχεις πει για διαφορετικές γκόμενες για 4-5 τουλάχιστον όσο καιρό κάνουμε εκπομπή. Εγώ ψάχνω, σας έχω πει την ιδανική γυναίκα. Αλλά ψάχνεις πάρα πολύ, βρε Ιωάννη, τόσο καιρό ψάχνεις, δεν είναι ψάξιμο αυτό. Ενθουσιάζομαι πολύ εύκολα κι εγώ, τι να κάνω, δεν μπορώ. Ναι, άρα τι μου λες είναι του σατανά και τέτοια, σιγά. Εγώ είμαι άνθρωπος ρομαντικός, δεν πηγαίνω με απότερο σκοπό την διακόρευση. Πηγαίνω
σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά, βήμα-το-βήμα. Ναι, δεν μ' αρέσουν εμένα αυτά και δεν κυνηγάω ένα δεσμό, ένα αυτό. Εντάξει, εσύ έχεις κάνει διάφορες προσπάθειες βέβαια, αλλά τελικά... Προσπάθειες έχω κάνει, αλλά το θέμα είναι πού οδηγήθηκα σε αυτά τα πράγματα. Πού οδηγήθηκαν, γιατί... όχι, οδηγήθηκαν στην πλήρη αποτυχία από ό,τι ξέρω, ναι. Όσο ξέρω εγώ τουλάχιστον. Ναι, εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά και τα φλερτ και τα λοιπά που λέγε εκείνη η κυρία πριν. Σε μια σχέση... Τα φλερτ και αυτά μου, σε μια σχέση εγώ τα καταδικάζω. Δεν θα μπορώ. Έλα τώρα Ιωάννη, εσύ ένας τόσο ερωτικός και ρομαντικός άντρας. Πιστεύεις ότι μπορείς αυτό το ταπεραμέντο σου να το καταπνίξεις όταν έχεις μία σχέση και να είσαι εκεί πιστάς και προσιλωμένος. Θα τρελαίνομαι. Τι σου συμβαίνει επιτέλους. Πήθηκα μια κοπέλα που είχα μια σχέση μακροχρόνια. Μακροχρόνια, εντάξει. Κάνα δύο χρόνια περίπου. Αλλά ήταν στα τελειώματα τότε, θυμάμαι. Και είχε φλερτάρει ένας κύριος, την είχε φλερτάρει. Συνειδητοποίησα ότι την κοιτούσε επίμονα και είχε πάρει το ύφος του γοητευτικό όταν την κοιτούσε. Αυτός είχε πάρει το γοητευτικό ύφος ή αυτή? Αυτός και αυτή τον κοίταξε. Και εγώ το συνειδητοποίησα εκεί την ώρα. Και τι έκανε? Τρελά... Τι έκανα, πήρα το ποδήλατο και πήγα να τον πατήσω. Τον πάτησες? Δεν τον πάτησα γιατί εντάξει. Σου ξεγλίστρησε? Απλά τον αγρίεψα λίγο, του λέω τι κοιτάς και πάω να βγαίνω στο ποδήλατο που το είχα εκεί πέρα, του κλειδώνω και πάω να τον πατήσω, αλλά φοβήθηκε αυτός, ήταν... Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ αντιδράς τόσο πολύ, τόσο έντονα σε τέτοιες περιπτώσεις, γιατί τώρα να κοιτάξει κάποιος την κοπέλα σου, υπάρχουν ρε παιδί μου και άντρες, οι οποίοι το θεωρούν πάρα πολύ κολακευτικό και για τους ίδιους το ότι η κοπέλα τους μετράει, το ότι την κοπέλα τους τη φλερτάρουν, το ότι... Ότι υπάρχει έτσι στην ατμόσφαιρα ένας ερωτισμός, το θεωρούν πολύ κολακευτικό κάποιοι. Ό,τι θέλουν, εγώ δεν τα καταδικάζω όλα αυτά και δεν μ' αρέσουν. Δηλαδή να ξέρει, μπορεί ρε παιδί μου να ακούει αυτή τη στιγμή, να βλέπει την εκπομπή, μία υποψήφια κυρία ποδηλάτου. Λοιπόν, να ξέρει αυτή η κοπέλα ότι ο ποδηλάτης ο Ιωάννης τα καταδικάζει όλα αυτά τα τύπου φλερ, τα τύπου κοιτάγματα. Όχι, όχι, είμαι παλαιόναρχον εγώ και δεν μπορώ. Τη γυναίκα τη θέλω δική μου. Δεν έχουμε να μου τη φλερτάρουν και να χαλβαδιάζουν οι φλέρινο γαμπροί με τη δική μου τη γυναίκα. Βρε Γιάννη τώρα, βρε Γιάννη, μην εξάφτεσαι. Αλλά θα σου πω κάτι, το ότι να την κοιτάξει κάποιος δεν είναι. Δεν είναι τόσο κακό. Δηλαδή να ρίξει μια ματιά και να πει πω, πω τι τυχερός αυτός. Και εγώ οφείλει να με σέβεται και να μην προσβάλλει. Η κοπέλα. Όλοι! Και αυτός που κοιτάει, γιατί εγώ είμαι άγριος άντρας, δεν μπορώ, αυτά με εξοργίζουν και... Αλήθεια μου λες τώρα, είσαι τόσο... Ναι, δεν μπορώ. Σοβαρολογείς. Αν μου ξανατύχει, μου είχε τότε που ήταν, εντάξει, ουσιαστικά τα τελειώματα αυτή η σχέση, δεν διήρξε πολύ. Οπότε δεν σε πείραξε και πάρα πολύ, θες να πεις. Ναι, αλλά και πάλι, φανταστείτε ότι δεν μπορώ, δηλαδή, αν μου τύχει άλλη φορά, δεν ξέρω. Μπορεί να τον πατήσω όντως με το ποδήλατο. Να το πατήσω όντως λέει. Και ρε παιδί μου, όμως αυτό είσαι από τους ανθρώπους, γιατί οι περισσότεροι άντρες που εγώ δεν μπορώ μου να βγουν τα λαμπάκια, οι περισσότεροι άντρες λοιπόν που έχουν αυτή την άποψη, βγάζουν τον εαυτό τους τελείως έξω. Δηλαδή, okay, τη δικιά μου τη γυναίκα δεν θα την κοιτάς, δεν θα της μιλάς, δεν θα της ρίξεις ούτε ματιά, αλλά εγώ μπορώ να είμαι ελεύθερος να τσιλιμπουρδίζω αριστερά και δεξιά. Μπορούν ελεύθερα να την κοιτάνε, αλλά άμα το αντιληφθώ εγώ δεν θα μπορούν τι να κοιτάνε. Τι είπες Γιάννη? Μπορούν ελεύθερα λέω να κοιτάνε, αλλά άμα το πάρω χαμπάρι δεν θα μπορούν να κοιτάνε. Γιατί όχι βρεσί, θέλω να πω ότι εσύ μπορεί να τα καταδικάζεις από τη μεριά της κοπέλας, αλλά βάζεις και τον εαυτό σου μέσα σε αυτό. Δηλαδή ισχύουν τα ίδια μέτρα και σταθμά και για σένα και για την άλλη. Γενικά εγώ δεν είμαι ένας άντρας που ενθουσιάζει τόσο εύκολα, αλλά άμα ενθουσιαστώ το παρακάνω καμιά φορά. Ναι. Πάνω σε ακραίες. Προσπάθησε όπως τότε. Δηλαδή τι κάνεις? Ένα τότε που είχαμε εκείνη την ηθοποιό που πήγα και την έστειλα στο πανεπιστήμιο. Εντάξει σιγά τώρα, ανατρίχιασα, άσε μας ρε Σιγιάννη, σιγά τώρα το τέτοιο, αυτό δεν ήταν και τίποτα. Τι θα κάνω για να αυτό. Τι? Γιατί τι θα θεωρούσατε εσείς κυρία Νίνα ακραίο να κάνει κάποιος? Τι θα συμβούλευα εγώ να κάνει κάποιος? Τι θα θεωρούσατε εσείς έτσι πολύ ακραίο, δηλαδή αυτό αν δεν ήταν που περίμενα εκεί πόσες ώρες λες και... Περίμενα στην εφορία, έξω από το πανεπιστήμιο. Εντάξει ρε Σιγιάννη, δεν άλλαξες και πόλη, δεν άλλαξες και χώρα. Αυτό ναι, όντως. Το να ξεκινήσεις τώρα εσύ από την Αθήνα, να πας στη Θεσσαλονίκη, να βρεις τον ερωτά σου, ξέρω εγώ, ναι, όντως είναι λίγο ακραίο. Δηλαδή, όντως δείχνει ότι κοίτα να δεις.
Σιγά το ακραίο τώρα. Σιγά, τι σιγά το ακραίο, για να σε δω να το κάνεις. Εγώ πιστεύω ότι όλα έχουν να κάνουν με το κίνητρο. Τώρα το να πάω εγώ στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα μπορεί να θέλω απλά για να ξεφύγω από την Αθήνα ή να κάνω και ένα ταξίδι. Μπορεί να έχω το κίνητρο μου, όμως αν είναι αποκλειστικά και μόνο να δω αυτή την κοπέλα, τότε μπορώ να το θεωρήσω. Μα υποτίθεται ότι γι' αυτό θα το κάνεις, για να πας στην κοπέλα. Όμως, το κίνητρο είναι αυτό. Δεν νομίζω ότι θα πήγαινε στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα για να κάνεις διακοπές. Δηλαδή υπάρχουν και άλλα μέρη. Αλλά δεν θα με χαλούσε κιόλας να πήγαινα και στη Θεσσαλονίκη. Τι, δεν θα. Δεν θα με χαλούσε κιόλας να πήγαινα και στη Θεσσαλονίκη. Ναι, αλλά αν πήγαινε στη Θεσσαλονίκη θα ήσουν μαζί με την κοπέλα ούτως ή άλλως. Οπότε γι' αυτή θα πήγαινε. Για αυτή ήταν ουσιαστικά το... Πώς... Τι θα ήταν? Ναι, αυτό, θα μπερδεύω το άγχος μου. Τι λες Γιάννη, δεν μπορώ να καταλάβω. Πάλι θα χάσα το άγχος που με πιάνει που τη βγαίνω στον αέρα. Άσε μας βρε εσύ Ιωάννη τώρα που έχεις άγχος. Μας έχεις πει τα χίλια μύρια εδώ πέρα και τώρα αγχώθηκες ξαφνικά. Λίγο με πιάνει καμιά φορά. Δηλαδή πες μου λίγο, είσαι ένας άντρας που φτάνει στα άκρα όταν ερωτεύεται. Βασικά δεν θα το λέω ότι φτάνω στα άκρα, γιατί για μένα δεν είναι άκρα αυτά, για μένα είναι... Πες μου τώρα ειλικρινά το πιο ακραίο πράγμα που έχεις κάνει για κοπέλα. Το πιο ακραίο? Ναι, γενικότερα ρε παιδί μου. Ακραίο, σιγά το ακραίο, απλά ήμουν λίγο μεθυσμένος. Ναι. Και έβρεχε έξω. Ναι. Και έμενε 2-3 χιλιόμετρα μακριά και εγώ πήγα με τα πόδια να τη βρω. Και τι έκανες? Μεθυσμένος ήμουν και της έλεγα βγες έξω από το σπίτι σου να σε δω. Βγήκε? Βγήκε, γιατί της είπα ότι άμα δεν βγει θα μπω εγώ. Ναι. Είχα βραχή θα λέω να το χαλί και το θα λέω στο χαλί. Και μετά τι έγινε? Μετά αυτό, χωρίσαμε. Πήγες εσύ βρεγμένος εκεί πέρα στο σπίτι, κατέβηκε αυτή η στεγνή και χωρίσατε? Ναι, μου λέει πως είσαι έτσι παιδί μου, λέει μεθυσμένος, πήγαινε να τώρα βρωμάς από μακριά κρασί, τι πήπιες, δεν ξέρω κι εγώ τι είχα πει. Ναι ρε εσύ, και σε έστειλε έτσι, σου ξηγήθηκε έτσι, σε άδειασε. Γι' αυτό είδατε τι είναι, μπορεί να κάνεις το πιο απλό και να εντυπωσιάσεις και να γοητεύσεις μια γυναίκα και μπορεί να κάνεις ολόκληρο ταξίδι. Νομίζω βρε Γιάννη ότι όταν κάνεις κάτι επί σκοπού, δηλαδή όταν ξεκινάς να κάνεις κάτι για να την γοητεύσεις και πεις ότι κοίτα να δεις, εγώ θα το κάνω αυτό τώρα για να πες ήταν άσκελα, νομίζω ότι είναι αυτομάτως άκυρο. Δηλαδή νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το κάνεις με αυτό το σκεπτικό. Πρέπει να κάνουμε πράγματα που να βγαίνουν από μέσα μας και να είναι αυθόρμητα. Και πολλοί έχουν βρει πάτημα και το... Τι. Παραμυθιάζεται πολύ εύκολα εσείς οι γυναίκες τώρα της εποχής μας και πολύ χρησιμοποιούν αυτή την τεχνική. Την τεχνική πια και καλά ότι κάνουν πράγματα για να εντυπωσιάσουν οι άντρες, ξέρω εγώ, και οι κοπέλες μας άνε. Αυτό πολύ, δηλαδή είναι πολύ επιφανειακή η άνθρωπη. Λύση Γιάννη να σου πω κάτι και πάλι, αυτό που λες ναι, εν μέρη είναι σωστό, αλλά δεν μπορείς να ξέρεις και πότε ο άλλος το κάνει μόνο και μόνο για να σε ρίξει ή πότε το κάνει γιατί το νιώθει, δηλαδή δεν μπορείς να το ξέρεις αυτό το πράγμα από την αρχή, καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω. Ναι, το ξέρω. Δηλαδή αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μακάρι οι άντρες να είχαν ουρά και να την κουνάγανε, ξέρω εγώ, και να καταλαβαίναμε τι παίζει. Πότε το κάνουν, την κουνάνε πονηρά, πότε την κουνάνε χαροπά. Αλλά δυστυχώς δεν έχουν. Οπότε και εμείς ρισκάρουμε. Και συνήθως όντως τρώμε τα μούτρα μας. Αλλά αυτό αντίστοιχα γίνεται και με τους άντρες. Δηλαδή το κάνουν και οι γυναίκες προς τους άντρες αυτό. Ναι. Γιάννη, ναι, πού είναι ο ενθουσιασμός σου? Δεν είμαι εγώ πολύ απογοητευμένος από αυτά, γιατί εντάξει τώρα τι να μου πείτε, δεν ξέρω, έχω μια γιατί άποψη. Τώρα, γιατί, τι θέλεις να κάνω για σένα, γιατί έχεις απογοητευτεί τόσο πολύ? Γενικά με αυτή την κατάσταση που επικρατεί εδώ στις μέρες μας και... Με τις κοπέλες? Γενικά με τις ανθρώπινες σχέσεις και όχι μόνο τις ερωτικές, τις φιλικές, τις επαγγελματικές. Γιατί έχεις τσακωθεί με κάποιον φίλο σου? Και με όλο τον κόσμο έχω πλακωθεί εγώ. Γιατί? Δεν ξέρω, τώρα τελευταία έχω σεληνιαστεί. Έχεις σεληνιαστεί, δηλαδή θες να πεις ότι τσακώνεσαι με φίλους, τσακώνεσαι με οικογένεια, τσακώνεσαι με κοπέλες, τσακώνεσαι με όποιον βρεις? Όλους, δηλαδή λίγο να μου αντιμιλήσει κάποιος, εγώ εξαγριώνομαι. Γενικά, και εγώ έχω παρατηρήσει τα τελευταία τηλεφωνήματά σου, έχεις έτσι κάποιες εξάρσεις, κάποιες εκρήξεις βίας, θυμού και νεύρων. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό, βρε εσύ, ποδηλάτη? Εσύ ήσουν ένας πράος άνθρωπος, ένας γλυκομήλυτος, ένας ευαίσθητος, ένας ήρεμος καβαλάρης του ποδηλάτου. Τώρα ξαφνικά τι σε έχει πιάσει? Δεν ξέρω.
τι να πω, ίσως είναι ο Δεκέμβρης που μπαίνει και αυτά. Έχει, σε έχει πάρει λίγο έτσι μελαγχολική αυτή η ατμόσφαιρα. Το κρύο, μήπως με παραθέρει. Να σε ενοχλεί το κρύο, λες. Μπορεί, δεν ξέρω, κάτι με έχει πιάσει τώρα. Πάντως, εγώ νομίζω ότι έχεις μεγάλη έλλειψη γυναίκα. Όχι έτσι όπως το είπα. Αλλά... Όχι, όχι, καλά το λέτε. Εγώ δεν παρεξηγούμαι. Δεν το παίζω εραστής εγώ και τέτοια. Δεν το παίζεις εραστής. Ναι, ναι. Όχι, εγώ ήθελα να πω, ρε παιδί μου, ότι είσαι ένας άνθρωπος που ψάχνει εναγωνίως να κάνει μια σχέση. Και δεν σου κάθεται η σχέση και τώρα έχεις λίγο αφηνιάσει. Ο σκοπός του ανθρώπου, δηλαδή, να βρει για να διονύσει το είδος του, έτσι. Δεν μπορούμε να είμαστε μόνοι. Γιατί εσύ θες να διονύσεις το είδος σου, βρεσί Ιωάννη. Θέλω, αλλά όχι ακόμη. Όχι ακόμη, οπότε και να τη βρεις δεν θα διονυστείς. Τι θα το κάνεις. Αλλά πώς θα διονυστώ άμα δεν τη βρω. Πρέπει να τη βρω, να περάσω κάποιο καιρό μαζί. Δεν μπορείς από τη μια μέρα στην άλλη να κάνεις παιδί. Έχουμε γεμίσει με διαζύγια και με αποτυχημένους γάμους. Και είναι και ακριβά τα διαζύγια. Δεν έχει σημασία το ακριβά. Το θέμα είναι τι γίνεται. Γιατί εντάξει, τα λεφτά είναι το τελευταίο που θα σκεφτείς σε τέτοια περίπτωση. Απλά δεν μου αρέσει αυτό που συμβαίνει. Πολλοί γάμοι με παιδιά να καταλήγουν σε διαζύγιο. Το θεωρώ άσχημο για ένα παιδί. Και ευτυχώς εγώ δεν είμαι, οι γονείς μου είναι ακόμη αγαπημένοι και δεν το ζήσα. Αλλά το ζουν φίλοι μου καθημερινά και δεν μπορώ να το παραβλέψω και δεν ξέρω πώς θα ήμουν αν το ζούσα κι εγώ. Και δεν θα ήθελα ποτέ να ζήσω σε αυτό. Χάρη να ζει πολλά χρόνια μαζί, δεν ξέρω πώς ανάλογα. Και μετά να προχωρήσει το να κάνει παιδί. Γιατί πολλοί τώρα μένουν οι έγκυος η γυναίκα και παντρεύονται αναγκαστικά χωρίς καν να έχουν παιδί. Έρχεσαι στα λόγια της προηγούμενης φίλης μας, της Αναστασίας, που πήρε τηλέφωνο. Στα λόγια, αυτοσχεδιάζω. Τι έρχεσαι? Αυτοσχεδιάζω, δεν έρχομαι σε κανένα στα λόγια. Δεν έρχεσαι. Είσαι μοναδικός ποδηλάτη. Τα έχουμε πει αυτά πολλές φορές. Οπότε, Ιωάννη, εσύ είσαι υπέρ της μονογαμίας. Ωραία. Το είπαμε, το ξεκαθαρίσαμε αυτό. Ότι εσύ θεωρείς, ρε παιδί μου, ότι ψάχνεσαι μέχρι να βρεις τον κατάλληλο άνθρωπο, αλλά από τη στιγμή που τον βρίσκεις, δεν δέχεσαι ούτε από αυτόν, αλλά ούτε από σένα τον ίδιο, να κάνεις, ρε παιδί μου. Έστω και να φλερτάρεις, δεν το δέχεσαι αυτό, το κατακρίνεις, το καταδικάζεις. Αυτό να πω και τελειώνει κάτι, πας σε κάτι καινούργιο, αλλά αυτό δεν το θεωρώ πολύ γαμία, το θεωρώ ουσιαστικά το ταξίδι προς... Προς την Ιθάκη. Αυτό. Ιωάννη, τι συμβαίνει σήμερα, τι μονοτονία είναι καλά. Τι? Δεν σε ακούω πολύ καλά. Λέω ότι όλο αυτό το θεωρείς το ταξίδι προς την Ιθάκη. Ναι, προς την Ιθάκη. Στην Πινελόπη σου. Ναι. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Εύχομαι, βρεις εσύ, ποδηλάτη μου αγαπημένη, να τον βρεις τον έρωτά σου, να βρεις τη γυναίκα έτσι που θα σου αλλάξει τη ζωή. Έχω ακόμα και εγώ καιρό, γιατί είμαι ακόμα νέος. Είσαι νέος. Και έχω κι εγώ που αυτή την αγάπη με τον ποδήλατο, τώρα πια θα με πάρει τόσες ώρες της ημέρας αφιερώνω στον ποδήλατο και θα με πιάσουν αυτό. Εντάξει, τώρα υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πολύ πιο δύσκολες δουλειές από την ποδηλατική. Που κάνεις εσύ. Αλλά και η ποδηλατική είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Είναι, λες. Είναι πολύ δύσκολη δουλειά η ποδηλασία. Δεν σε φοβάμαι, βρε Ιωάννη, εσύ τα καταφέρνεις εξαιρετικά, ούτως ή άλλως, οπότε... Ναι, θα προσπαθώ για το καλύτερο. Άλλοτε έχω θετικά, άλλοτε αρνητικά αποτελέσματα, αλλά προσπαθώ. Τι έχεις? Άλλοτε έχει θετικά, άλλοτε αρνητικά αποτελέσματα, αλλά εγώ προσπαθώ, δεν... Έτσι, η προσπάθεια. Η προσπάθεια είναι η ίμιση του παντός. Αν και δεν λέει έτσι παροιμία, για κάτι άλλο. Δεν έχει σημασία. Τι? Γιατί θυμηθείτε και εκείνο το ρητό, το αρχαίο που λέει καλύτερα να απατάς παρά να σε απατάνε, που είχε πει ένας άλλος κάποτε. Ναι, αρχαίο ρητό είναι αυτό. Πανάρχαιο ρητό. Εγώ θυμάμαι το άλλο το ρητό, το αρχαίο, που λέγανε δύο κοπέλες. Καλύτερα οι δυο μας, θα περάσουμε. Αυτό, Γιάννη, αυτό πρέπει να είναι του 7ου αιώνα π.Χ. Καλύτερα οι δυο μας, θα περάσουμε. Λοιπόν, ποδηλάτη, σ' αγαπάμε πάντα. Σε ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά που έτσι μας πήρες τηλέφωνο και είπες τους καημούς σου, τους πόνους σου, τους προβληματισμούς σου, τις εμπειρίες σου, τις ιδέες σου, όλα αυτά. Γιατί είσαι πολύ εργαλείο, ποδηλάτη. Τα λες όλα. Παίρνεις τηλέφωνο και ρίχνεις έτσι 15 πράγματα. Μην με φέρνετε σε δύσκολη θέση με αυτά. Κοκκινίζετε, αγαπητέ ποδηλάτη. Ορίστε. Κοκκινίζετε. Κοκκινίζουμε, ναι, γινόμαστε Γιάννη.
Αχ, ο ποδηλάτης κάνει νάζια. Πεθαίνω. Είμαι λίγο ντροπαλός άνθρωπος. Δεν είμαι κανένας που περηφανεύεται που αυτό. Ναι, είμαι μετριόφρον. Είμαι μετριόφρον. Αναγνωρίζω τα καλά και τα κακά και το χαρακτήρα ωραία. Μου. Εντάξει, γεια σου. Ναι. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Γεια σου. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Φιλάκια, γεια. Λοιπόν, βρίσεις παιδιά, γιατί δεν υπάρχει έτσι κινητικότητα ιδιαίτερη σήμερα? Πού έχουν πάει όλα τα τηλεφωνήματά σας? Πού έχετε πάει όλοι εσείς? Γιατί κρύβεστε σήμερα? Γιατί φοβάστε? Αμόλυσε ο Κωστάκης τα σκυλιά, τα λιοντάρια και τα γατιά και τσιρλιπιπί. Τι έγινε? Πού είστε? Πάρτε τηλέφωνο 2 11 55 55 37 και 538. Τι έγινε? Δεν πουλάει το θέμα μάλλον σήμερα. Πείτε ό,τι θέλετε. Πάρτε τηλέφωνο και πείτε τον πόνο σας, πείτε τον καημό σας, πείτε ατάκα και τον τοίχο. Δηλαδή πλέον δεν υπάρχει συμμετοχή ούτε για τον τοίχο. Μα αν είναι δυνατόν, διαρριγνύω τα ημάτια μου, σου λέει τώρα. Έχω γίνει τρελή. Η ώρα είναι 12 και 10 και δεν είστε πουθενά. Δηλαδή καταγγέλλω αυτή τη στιγμή. Πού είστε? Να ρίξουμε ένα τραγούδι, να ξεμπλοκάρει ο κόσμος, μήπως? Να πάμε στο τραγούδι νούμερο 2. Για να πάμε να δούμε και ελάτε. Λατρεμένος.
Ο Νάτσος αγαπημένος, λατρεμένος και πολύ αδικοχαμένος κι αυτός και πολύ κρίμα κιόλας. Θυμάμαι όταν πέθανε λοιπόν ο Βλάσης, είχα ρίξει πάρα πολύ κλάμα. Σε αυτόν και στην Αλίκη σου λέει, κορόμιλο έτρεχε το δάκρυ. Εν πάση περιπτώσει, ας ξαναγυρίσουμε στα δικά μας και ας υπενθυμίσω τώρα εγώ κάτι. Ας υπενθυμίσω ότι το θέμα με τις ατάκες παίζει. Φεύγουν εδώ πέρα πράγματα, τέλος πάντων. Το θέμα με τις ατάκες παίζει και παίζει και πάρα πολύ. Μέσω Facebook μου στέλνετε πάρα πολλές ατακούλες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ενδεικτικά έτσι θα παραθέσω κάποιες, 2-3, μπας και ενεργοποιηθείτε και πάρετε κανένα τηλέφωνο. Λοιπόν, νούμερο 1, ιστορία μου, αμαρτία μου έχω. Επίσης έχω «Η αγάπη θέλει 2 για να ζεσταθεί» και πάει πάρα πολύ με αυτό για να γίνει τράμπα, μ' αρέσει. «Ερωτεύ σου κάνει καλό» έχω. «Το σ' αγαπώ σου η πνοή μου» έχω επίσης. Παίζει και το τόλμα αν με αγαπάς, βέβαια αυτό δεν ξέρω ποιος το είπε. Ήταν παράφραση του «αγάπαμε αν τολμάς», αλλά ωραίο είναι και αυτό. «Η αγάπη πονάει, ο έρωτος γιατρεύει» έχω επίσης. Βεβαίως έχω και 2 τάκες που έχει στείλει ο φίλτατος Κρις Κλινάκης στο Facebook της εκπομπής, να το δω και όλες ρίξει το άλλη μία. Να το έχουμε, να το βλέπουμε και αυτό. Οι ατάκες αυτές του Κρις είναι του έρωτα τα μυστικά και της αγάπης τα καμώματα. Έχει στείλει κι άλλες ο Χρήστος, γιατί το Κρις δεν μ' αρέσει ιδιαίτερα. Λοιπόν, αυτά είναι πάνω κάτω. Έχω ένα ζευγάρι φτερά μάτια μου που μας έχει πει η αγαπημένη φίλη μου η Μαριάννα. Λοιπόν, παίζουν όλες αυτές οι ατάκες. Φυσικά περιμένω και τις δικές σας, περιμένω κι άλλες, περιμένω πολλές ατάκες. Θέλω να το γεμίσω όλο εδώ πέρα το φύλλο με ατάκες. Ψηφίζετε βέβαια, θα τις αναρτήσουμε πάλι και στο Facebook να αλλάξουμε τα κούλα την επόμενη εβδομάδα, να μπει η δικιά σας ατάκα, που έτσι να χαρείτε κι εσείς, να υπάρχει κάτι δικό σας και στον τοίχο μου. Και υπενθυμίζω πάλι το θέμα μου το σημερινό. Το θέμα μου το σημερινό είναι η μοιχεία και η πολυγαμία. Βασικά, το βασικό μου θέμα είναι η πολυγαμία. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος φύση πολυγαμικό ή μονογαμικό όν? Δηλαδή, ξεκινάμε όλοι μας σίγουρα σε μια πολυγαμική βάση, διότι από τη στιγμή που αλλάζουμε συντρόφους συνέχεια, μονογαμικοί δεν είμαστε. Άρα, το ενακτήριο λάκτισμα του ανθρώπου είναι αυτό, είναι πολυγαμικό. Αλλάζουμε, πάμε από εδώ, πάμε από εκεί, βλέπουμε τι μας κάνει, τι δεν μας κάνει, απορρίπτουμε, κρατάμε για λίγο στην αρχή, μετά κρατάμε για περισσότερο, μετά ξαναχωρίζουμε, μέχρι να βρούμε έναν άνθρωπο. Από τη στιγμή που βρίσκουμε αυτόν τον άνθρωπο που μας κάνει και μας ταιριάζει περισσότερο από τους προηγούμενους, λοιπόν, μένουμε έτσι πιο σταθεροί σε αυτόν. Αλλά ισχύει η έννοια της μονογαμίας ή είναι μία φάση την οποία περνάμε έτσι για κάποιο διάστημα και μετά ξανά προς τη δόξα τραβά και πηγαίνει πάλι το πράγμα εκεί στο πιο πολύ κόσμο, δηλαδή όσο πιο πολύ τόσο πιο καλά. Αυτό είναι το βασικό μου θέμα σήμερα. Φυσικά παίζουν και τα δικά σας τα θέματα, ό,τι σας απασχολεί, ό,τι σας προβληματίζει. Παίρνετε τηλέφωνο εδώ την Ίνα και τον Κώστα φυσικά και προσπαθούμε έτσι να το λύσουμε, να το φτιάξουμε και να το μελετήσουμε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά το βασικό μας θέμα σήμερα είναι αυτό. Περιμένω το τηλέφωνά σας και ξαναπεριμένω και περιμένω και περιμένω και θα περιμένω για πολλή ώρα, γιατί έχει πέσει. Α! Τηλέφωνο. Έχει πέσει κάτι σήμερα. Σας έχει πιάσει έτσι μια μύρλα, ένα περονόσπορο. Τι έπεσε, όλοι άρρωστοι είστε? Ας σηκώσουμε το τηλέφωνο και συνεχίσω μετά το παραλήρημα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κυρία Νίνα, ο Κοσμάς είμαι, με θυμάστε? Α, ο Κοσμάς ο εξάδελφος. Ο εξάδελφος του ποδηλάτη. Αγαπητέ ποδηλάτη, τι έγινε? Αγαπητέ εξάδελφε ποδηλάτου, τι έγινε? Πήρε ο ποδηλάτης πριν. Ναι, το παρακολούθησα. Πώς είστε, πώς σας φάνηκε? Καλώς. Ο ξάδερφος μιλάει ορθά. Μιλάει ορθά. Τα λέει πολύ ωραία. Τα λέει ωραία. Τι κάνετε, πώς είστε, κυρία Νίνα? Καλά, είμαστε εδώ πέρα. Προβληματίζομαι, διότι ο κόσμος δεν συμμετέχει ιδιαίτερα σήμερα, Κοσμά μου. Μην ανησυχείτε, πήρα να πω την άποψή μου, γιατί έχω μια κριτική πάνω στο θέμα. Βεβαίως. Θέλω να την ακούσω, την άποψή σας. Τι να σας πω, κυρία Νίνα, εγώ με την πολυγαμία, ναι, παλιά ήταν πολύ καλά. Ναι. Και μου άρεσε έτσι, γιατί δεν θεωρούσα ότι πρέπει να υπάρχουν σοβαρές σχέσεις, ότι πρέπει να είμαστε όλοι ελεύθεροι, δεν υπάρχει λόγος να περιορίζεσαι. Mm-hmm. Αλλά είναι αυτό που είχαμε πει στην πρώτη εκπομπή που είχα βγει. Τι είχαμε πει? Που είχαμε πει ότι άμα επικραθείς μια φορά δεν ξανακάνεις το ίδιο λάθος. Α,
αυτό που λέμε συνέχεια, ότι επηρεάζεσαι πάρα πολύ και μετά είσαι φοβισμένος για να ξαναδοθείς, έτσι, με ένταση. Κάπως έτσι. Αυτό. Που λέτε, εγώ ήμουν ανήσυχο πνεύμα και δεν ήθελα πολυγαμία, ήθελα να γνωρίζω κοπέλες, να κάνω διάφορα, ζήσεις, κόσμο να γνωρίζω και αυτά. Πήγαινες από τη μία στην άλλη, από το ένα λουλουδάκι στο άλλο. Έτσι ακριβώς, σαν μια μικρή μελισσούλα ήμουνα. Μικρή μου μέλισσα, για πες. Που λέει την κυρία Νίνα, ώσπου μια φορά αυτό που σας είχα πει, ότι έτυχε το αντίθετο. Που γνώρισα μια κοπέλα. Τι είχατε πει? Που είχα γνωρίσει μια κοπέλα και ήταν αυτή πολυγαμική τελικά. Ναι. Ήμουνα κι εγώ βέβαια. Αλλά εσύ είχες μια διαδικασία να το κόψεις. Ναι, είχα την προδιάθεση, την είχα, γιατί μου άρεσε πολύ η κοπέλα αυτή. Mm-hmm. Και τελικά ήταν αυτή πολυγαμική και μετά, εντάξει, εγώ δεν ένιωσα πολύ άσχημα, δεν μου άρεσε αυτό. Γιατί, εντάξει, τώρα λέω, ωραία να τα κάνεις εσύ, αλλά όταν βλέπεις πώς αυτό είναι να σου τα κάνουν, δεν είναι ωραίο. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ, ότι όταν τα κάνουμε εμείς, είμαστε μια χαρά και λέμε, εντάξει, μωρέ, δεν είναι τίποτα, αφού την αγαπάω, αφού τον αγαπάω, το ότι τσιλιμπουρδίζω, ξέρω εγώ, γενικά δεν σημαίνει κάτι, γιατί η καρδιά μου είναι δοσμένη εκεί. Όταν όμως τα κάνουν, τι γίνεται, Κοσμά, σε πιάνει η κατάθλιψη, σε τρώει η μαύρη μαρμάγκα. Δεν φαντάζεστε πόσο με έφαγε αυτή η μαρμάγκα και πικράθηκα πολύ. Κοσμά, για πες μου λίγο, θύμισέ μου λίγο, εσένα το είχε πει η κοπέλα, το είχε παραδεχτεί ή το είχες μάθει μετά εσύ? Όχι, όχι, το είχα ανακαλύψει μόνος. Α, το είχες ανακαλύψει μόνος. Και αυτό ήταν διπλή πίκρα. Καλύτερα να μου το έλεγε χίλιες φορές, να μου το έλεγε κατάμουτρα και να τελειώνει εκεί το θέμα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή, εσύ είσαι στη φάση που προτιμάς, εφόσον γίνει από τον σύντροφό σου, από τη σύντροφό σου αυτό, να το μάθεις από τον ίδιο ή προτιμάς να μην σου το πει και να το μάθεις πιο μετά? Δηλαδή, θεωρείς πιο έντιμο να γυρίσεις να σου πει, κοίτα να δεις, παρασύρθηκα και σε κεράτωσα? Πιο έντιμο είναι να μου το πει από τη μία, αλλά από την άλλη πιστεύω ότι αν το μάθεις μόνος σου, είναι πιο εύκολο να το τελειώσεις, για να μην συνεχιστεί αυτό το πράγμα που δεν είναι ωραίο. Και αν έχεις σκοπό να το τελειώσεις, το να το μάθεις μόνος σου θα σε βοηθήσει. Ενώ αν σου το πει, μπορεί και να δυσκολευτείς. Να σου πετάξεις και μια γλύκα παραπάνω, να σου πει ότι, να ξέρεις, αγαπάω, ήταν ένα τυχαίο λάθος, ήμουν αμεθυσμένη και τέτοια. Βρε Κοσμά, το αποτέλεσμα δεν αλλάζει. Δηλαδή το αποτέλεσμα είναι ότι απίστησε, σε απάτησε. Αυτό είναι. Και τώρα, πάλι εσείς οι γυναίκες το έχετε λίγο με την πειθό, η αλήθεια είναι. Εκεί, αν σου παραδεχτεί ο άλλος τώρα ο άνθρωπος ότι κοίτα να δεις, εγώ έκανα κάτι με κάποιον άλλον, να σε πείσει γιατί, να σε πείσει ότι τους αγαπάει και ότι δεν θα ξανασυμβεί. Καλά, αυτό ναι, ισχύει, γιατί όποιος σου την κάνει θα σου την ξανακάνει. Κοίτα να δεις, μια ψυχή μου είχε πει κάποτε αυτό, ότι μία φορά κερατάς, πάντα κερατάς. Από τον ίδιο άνθρωπο πάντα. Δηλαδή, όταν φτάσει ο άνθρωπος που έχεις απέναντί σου να σε απατήσει μία, θα το ξανακάνει. Μετά απομυθοποιείς κάποια πράγματα όταν το κάνεις πρώτη φορά. Δηλαδή, επειδή μάλλον το έχεις κάνει κι εσύ, ενώ στην αρχή όταν δεν έχεις κερατώσει ποτέ τον σύντροφό σου, λες ότι πω, που Παναγία μου, και τι δύσκολη κατάσταση, και τι άσχημο και τέτοια, όταν το κάνεις την πρώτη φορά. Λοιπόν, μετά σου φαίνεται πολύ απλό και το ξανακάνεις και το ξανακάνεις και το ξαναματακάνεις, μέχρι να σου βγάλει τα ματάκια ο άλλος. Δεν συμφωνείς εσύ σε αυτό? Φυσικά, φυσικά και συμφωνώ, και πλέον έχω ρημάσει αρκετά και είμαι στο σημείο που το κατακρίνω αυτό. Διότι αν είσαι αποφασισμένος να κάνεις κάτι σοβαρό στη ζωή σου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το χαλάσεις αυτό με ένα στιγμιαίο λάθος, ας πούμε. Ναι. Ναι, γιατί είναι στιγμίο λάθος. Αν δεν είναι όμως, δηλαδή αν εσύ έχεις μία σχέση για κάποιο καιρό, ρε παιδί μου, και την έχεις πάρει σοβαρά και ξαφνικά βρεθεί ένας άνθρωπος με τον οποίο συναναστρέφεσαι και ο οποίος έχει αρχίσει και μπαίνει στη ζωή σου πάρα πολύ και τον σκέφτεσαι και έτσι έχεις αρχίσει και τρέφεις και κάποια συναισθήματα για αυτόν. Και δεν είναι στιγμίο το λάθος, δηλαδή δεν είναι είμαι μεθυσμένος και έκανα την παρασπονδία μου. Το έκανες συνειδητά. Εκεί τι γίνεται? Εκεί τα ίδια πάλι. Δηλαδή μεθυσμένος, ξεμεθυσμένος. Όσο να έχει το θέμα, πρέπει να έχει τελειώσει. Πρέπει να έχει λήξει. Σημαίνει ότι δεν μπορείς να εμπιστευτείς τον άλλον πλέον μετά από αυτό που έχει κάνει. Δεν μπορείς να τον επισκεφτείς. Να τον εμπιστευτείς. Όχι, δεν μπορείς. Δεν αλλάζει. Εσένα δεν αλλάζει. Μπερδέψατε και τα λόγια σας. Σας συνεπήρε η στιγμή. Ναι. Η συγκίνηση. Ήταν ένα στιγμιαίο λάθος, Κοσμά. Ήταν. Οπότε μεθυσμένος, ξεμεθυσμένος, αν είναι να κάνεις κάτι θα το κάνεις κινηφάλιος. Εγώ αυτό έχω να πω. Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι δεν αλλάζει
η αντιμετώπιση που έχει στον άλλον. Αν ο άλλος γυρίσει και στο πει ο ίδιος ή το μάθεις εσύ στην πορεία, πάλι σταματάς να τον εμπιστεύεσαι, ρε παιδί μου, και δεν αλλάζει αυτό. Οπότε τι πειθό έχει, ό,τι πειθό και να έχει κάποια γυναίκα, πάντα κρατάς εσύ τις πισινές σου. Όντως. Αλλά αν μιλάμε για γάμο, δηλαδή είναι κάποιος 20 χρόνια μαζί με την κοπέλα του, παντρεμένη, ας πούμε. Εσείς τι θα κάνετε? Εγώ τι θα έκανα? Ναι. Δεν ξέρω. Γιατί νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε εμπειρία πάνω σε κάποια θέματα, δεν μπορούμε να εκφράζουμε απόλυτα άποψη. Εγώ μπορώ να πω τι θα έκανα αν με απατούσε μέσα σε σχέση ο σύντροφός μου. Αυτό μπορώ να πω. Τώρα σε γάμο δεν ξέρω, γιατί παίζουν και άλλα πράγματα εκεί. Μετά έχεις παιδιά, έχεις άλλες υποχρεώσεις, έχεις ποντάρει πάρα πολύ στη σχέση, στο να τη χτίσεις, στο να τη φτάσεις στο σημείο που έχει φτάσει. Οπότε εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι θα έκανα σε αντίστοιχη περίπτωση, γιατί δεν έχω υπάρξει παντρεμένη ποτέ. Έχετε υπάρξει όμως σε μεγάλη σχέση, δεν έχετε υπάρξει? Δεν ξέρω που το στηρίζετε αυτό που λέτε. Όχι, ναι. Ρωτάω. Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι στην ηλικία μας έχουν περάσει από μια μεγάλη ναι, σχέση. Ναι, είχα και εγώ μια μεγάλη σχέση. Μια σχέση, εν πάση περιπτώσει. Αν γινόταν το μοιραίο, θα κάνατε? Μα, να σου πω κάτι, Κοσμά. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις 100% αν ο άνθρωπος που είχες ή έχεις απέναντί σου είναι καθαρός. Γενικά, εγώ έχω μια αρχή πλέον στη ζωή μου. Ότι. Καλά, αρχή τώρα. Εντάξει, έχουμε κάποια πράγματα σαν βάση στο μυαλό μας. Τέλος πάντων, εγώ τέλος πάντων, γιατί πάλι μπερδεύτηκα, θέλω να πω ότι το μυαλό μου λειτουργεί και θέλω να πω πολλά πράγματα και μπερδεύομαι. Θέλω να πω ότι έχω στο μυαλό μου γενικότερα για τον άνθρωπο που έχω απέναντί μου ότι ξεκινώ πάντα με το 100% της εμπιστοσύνης μου απέναντί του. Και... Δηλαδή, εμπιστεύεστε από την πρώτη στιγμή? Βρέση Κοσμά, λέω ότι από τη στιγμή που σου αρέσει ένας άνθρωπος και ξεκινάς να κάνεις κάτι μαζί του, εγώ νομίζω ότι πρέπει να ξεκινάς με απόλυτη εμπιστοσύνη προς το πρόσωπό του και μετά, αργά ή γρήγορα, σίγουρα θα δεις αν την αξίζει την εμπιστοσύνη σου αυτός ο άνθρωπος ή δεν την αξίζει. Δηλαδή, μπορείς να το καταλάβεις και σχετικά εύκολα, νομίζω, και γρήγορα. Τον βλέπεις, αν ένας άνθρωπος είναι ψεύτης, δεν θα σου πει ψέματα μόνο στο ερωτικό κομμάτι. Θα πει γενικά ψέματα. Και μπορείς να το πιάσεις. Πιάνεις ένα, πιάνεις δύο, πιάνεις τρία, αρχίζει σιγά σιγά και μειώνεται το επίπεδο της εμπιστοσύνης που του έχεις. Πηγαίνεις στο 80%, μετά πηγαίνεις στο 75%, μετά ξεφτιλίζεται. Και το σταματάς και καταλαβαίνεις τι γίνεται. Το θέμα είναι, και νομίζω ότι είναι και αυτό που τσούζει πάρα πολύ, όταν το μαθαίνεις εκ των υστέρων. Εντάξει, δεν ξέρω και κατά πόσο τσούζει. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ενοχλητικό να μαθαίνεις εκ των υστέρων ότι ο άνθρωπος που είχες απέναντί σου, ρε παιδί μου, και είχατε δεθεί και είχατε συναισθήματα και μπλα 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 μπλα, δεν ήταν έτσι όπως το έχεις στο μυαλό σου. Εκεί νιώθεις και λίγο βλάκας, δεν νιώθεις? Ότι είναι για... να δεις, ναι. Εγώ που πίστευα νιώθεις ότι... γιατί καταρρύπτεται και όλη η κοσμοθεωρία. Δηλαδή όλα τα πιστεύω που έχεις για αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο καταρρύπτονται, εξαφανίζονται, διαλύονται, κυριολεκτικά. Αυτό και νομίζω ότι είναι και αυτό βαρύ. Γενικά το πιο έντιμο από όλα είναι ότι όταν φτάσεις στο σημείο να θέλεις να απιστήσεις και να θες να κάνεις, ρε παιδί μου, κάτι με κάποιον άλλον άνθρωπο, να πιάσεις το δεσμό σου και να του πεις, κοίτα να δεις, δεσμέ μου, εγώ δεν μπορώ άλλο και έχω νιώσει έλξη για κάποιο άλλο πρόσωπο. Γι' αυτό θα ήθελα έτσι να διακόψουμε για λίγο, ή ακόμα αν δεν έχεις τη δύναμη να το πεις αυτό, να βρεις κάτι, μία πρόφαση, μία αφορμή και να χωρίσεις, έστω, ρε παιδί μου, και για λίγο. Και κατά πόσο είναι και αυτό σωστό τώρα. Θες πάνω, είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα κρίνεις αν δεν τα ζήσεις. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω? Ναι, ναι. Και είναι και καθαρά υποκειμενικά πράγματα αυτά. Και δεν είναι. Είναι και υποκειμενικά. Να λέμε ότι ισχύει τώρα και είναι και με την περίσταση ανάλογα και με τους ανθρώπους, με αυτό το χαρακτήρα είναι χίλια δυο άλλα. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να δεχτούν παραπάνω από ένα κέρατο. Δηλαδή να ξέρουν, παιδί μου, ότι ο άλλος ακόμα και παράλληλες σχέσεις έχει. Και στους γάμους παίζει αυτό. Υπάρχουν γυναίκες που για το χύψη λόγο είναι απόλυτα αγκιστρωμένες πάνω στον άντρα τους και, δεν, και ξέρουν ότι αυτός έχει παράλληλους δεσμούς και το δέχονται. Αυτό είναι άσχημο. Υπάρχουν και άλλες γυναίκες που με την πρώτη τον στέλνουν τον άλλον. Αντίστοιχα λειτουργούν και οι άντρες. Βέβαια οι άντρες είναι και λίγο περισσότερο εγωιστές και δεν νομίζω ότι μπορούν να ανεχτούν ότι η γυναίκα τους... Είμαστε πιο κτητικοί.
Είναι, ναι, και οι γυναίκες είναι εκτιτικές, μωρέ. Μάλλον μην το χωρίζουμε σε κατηγορίες άντρας-γυναίκα. Είναι οι άνθρωποι έτσι. Μερικοί άνθρωποι είναι παραπάνω εκτιτικοί και εγωιστές από κάποιους άλλους. Κάποιοι τα δέχονται, κάποιοι δεν τα δέχονται. Είναι πολύ υποκειμενικά αυτά τα πράγματα. Εσύ τα δέχεσαι, δεν μου είπες. Τα δέχομαι, δεν τα δέχομαι, είναι αυτό ανάλογο με την περίπτωση. Μάλλον όπως βλέπω τώρα τον εαυτό μου δεν τα δέχομαι. Αλλά για να πούμε και το στραβού το δίκιο, θεωρώ ότι η πιο επιτυχημένη σχέση βασίζεται στην ειλικρινή πολυγαμία. Δηλαδή, γιατί ξέρω ένα ζευγάρι που λειτουργεί κάπως έτσι και είναι χρόνια μαζί, δηλαδή παντρεμένοι κιόλας, και κάθε φορά που έχουν την ανάγκη να κάνουν κάτι με κάποιον άλλον, όταν είναι πολύ πιεσμένοι, το λέει ο ένας από το ζευγάρι στον άλλον και λέει θέλω να κάνω κάτι, να προχωρήσω με έναν άνθρωπο που με ελκύει. Ο άλλος λέει εντάξει, κανένα πρόβλημα, το κάνει μία φορά και μετά το άλλο εξάμεινο, ας πούμε. Ναι, μετά όμως αυτό είναι και λίγο επίφοβο. Δηλαδή μπορείς εσύ να είσαι σε μια τέτοια διαδικασία και να πας με κάποια άλλη κοπέλα, ρε παιδί μου, και να κολλήσεις ξαφνικά. Και να μην θες να συνεχίσεις με την υπάρχουσα σχέση. Και δεν ξέρω μετά και κατά πόσο ισχύει ο όρος της σχέσης και ο όρος της... δεν ξέρω. Συμβάσεις είναι όλα, βρε εσύ. Αν συμφωνούν οι δύο... Στο συγκεκριμένο παράδειγμα που έχω στο μυαλό μου, που τους γνωρίζω και τους ανθρώπους, είναι παντρεμένοι και έχουν και παιδάκι. Και η σχέση τους βασίζεται σε αυτό. Όταν κάποιος νιώθει πιεσμένος, το λέει στον άλλον και μετά και οι δύο, ας πούμε, ξενοκοιμούνται. Και αυτό γίνεται επιμονή μου βάσεως. Επιμονή μου βάσεως. Ανά μεγάλα διαστήματα. Δηλαδή μπορεί να γίνει μια φορά το χρόνο, μια φορά το εξάμηνο, μετά από κάποιον καυγά. Ναι, αλλά κάθε φορά, δηλαδή το λένε στον άλλον πριν το κάνουν. Δηλαδή, κοίτα να δεις, εγώ σήμερα θα πάω με τη Μέρη. Ναι, το λένε. Θέλω να κάνω αυτό. Έχω την άδειά σου. Και ο άλλος τη δίνει. Κοίτα να δεις προχωρημένα πράγματα. Εγώ, ας πούμε, αυτό δεν νομίζω ότι θα το δεχόμουν. Καλά, και όμως είναι ο πιο πετυχημένος γάμος που έχω δει ποτέ. Δηλαδή είναι και ερωτευμένοι, είναι και αγαπημένοι και παρόλα αυτά κάνουν και ό,τι κάνουν με τρίτους. Και πιστεύω ότι υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ τους. Δηλαδή αυτό είναι το πολύ σίγουρο. Όταν λένε τέτοια πράγματα μεταξύ τους, σίγουρα εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον. Είναι σαν να ξέρεις ότι ό,τι και να κάνει ο άλλος με όποιον και να κοιμηθεί, εσένα θα έχει στο μυαλό. Καλά, δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί αν είναι να έχει εσένα στο μυαλό του, τότε μάλλον δεν χρειάζεται και να το κάνει. Στην καρδιά του τότε. Ναι, στην καρδιά του. Στο κρεβάτι του όμως δεν σε έχει. Άρα είναι αυτό που είπαμε. Είναι τελικά πάρα πολύ υποκειμενικό και είναι και ανάλογα την κατάσταση. Βέβαια, όλοι οι άνθρωποι έχουμε μέσα μας κάποια στάνταρς στα οποία ξέρεις, πατάμε πάνω. Και καμιά φορά τα καταπατάμε κιόλας. Ναι, τα καταπατάμε, αλλά μετά κοπανάμε και το κεφάλι μας στον τοίχο λίγο. Δηλαδή και εγώ έχω βρεθεί σε περιπτώσεις, έχω ακούσει μάλλον περιπτώσεις, ρε παιδί μου και φίλων μου, και τις έχω δει και μπροστά μου να εξελίσσονται. Μετά οι τύψεις του ότι, okay, το κάνεις όσο το κάνεις και η ευχαρίστηση που διαρκεί πολύ λίγο, έτσι. Τι είναι, 11 λεπτά που λέει και ο φίλος ο Κοέλο. Ναι. Λοιπόν, μετά όμως έχεις πάρα πολύ μεγάλες τύψεις και νιώθεις και πάρα πολύ άσχημα και αξίζει. Δεν ξέρω αν αξίζει, εν τέλει. Αν δεν έχει τύψεις, τότε δεν αξίζει να συνεχίσει το άτομο. Δηλαδή, αν έχει τη συνείδηση του καθαρή με αυτό που έκανε, δεν υπάρχει λόγος να είναι μαζί, ας χωρίσουν καλύτερα. Λες. Ναι, το πιστεύω αυτό. Το πιστεύω ακράδαντα. Δηλαδή, αν εσύ απατήσεις την κοπέλα σου και μετά δεν το φέρνεις και βαραίος, σημαίνει ότι εντάξει, δεν σε νοιάζει πάρα πολύ και είναι για φούντο η σχέση ούτως ή άλλως. Είναι για φούντο ή είναι καθαρά υλικών απολαύσεων, ας πούμε. Σεξουαλικής φύσεως. Ναι. Κατάλαβα. Κοίτα να δεις. Είναι πάρα πολύ περίεργες, μπερδεμένες και έτσι περίπλοκες οι σχέσεις των ανθρώπων γενικότερα. Πάρα πολύ. Είναι. Και μας παραπέμπουν σε ακολασίες πολλές φορές. Σε ακολασίες. Κοίτα να δεις. Γενικά, εγώ είμαι της άποψης. Αν ξέρεις, επειδή το έχουμε πάει εκεί που το έχουμε πάει, ότι
αν έχεις μία σχέση, ρε παιδί μου, έχεις απλώς ένα δεσμό με έναν άνθρωπο, σε παίρνει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό να κάνεις κάποια πράγματα. Γιατί από τη στιγμή που έχεις χτίσει μια οικογένεια, που έχεις φτιάξει μια οικογένεια και από τη στιγμή που έχεις και παιδιά και οι δικές σου οι πράξεις επηρεάζουν και άλλους και τους παίρνουν στο λαιμό τους, πιστεύω ότι καλύτερα είναι να τα κάνουμε ακόμα και όταν έχουμε σχέση, παρά να τα κάνουμε στη φάση που ξέρεις, έχουμε οικογένεια, έχουμε παιδιά και τα καημένα τα παιδάκια, ξέρεις, τα... Πάντως θεωρώ ότι μερικές φορές δικαιολογούνται, ακόμα και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Μπορεί να θες να ξεσκάσεις, brother, να είσαι καταπιεσμένος, να μην μπορείς να το κάνεις. Αν θες να ξεσκάσεις, βρε Σικιοσμά, πήγαινε μια βόλτα με το αμάξι. Δηλαδή, τι πρέπει να... Ναι, ξέρω εγώ, πήγαινε πάρε αέρα. Τι να ξεσκάσεις, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και... Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να σκεφτόμαστε 2 και 3 φορές όταν κάνουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή να μελετάμε όλους τους παραμέτρους, πράγμα που δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Δηλαδή όταν έχεις φτάσει στο σημείο να το κάνεις αυτό, δεν νομίζω ότι μπορείς εκείνη την ώρα και να το σκεφτείς τόσο πολύ και να το αναλύσεις μέσα στο κεφάλι σου. Ναι, ναι. Όντως ισχύει αυτό. Μία συμβουλή που είχα από έναν μέντορά μου και δάσκαλο ηθικής. Και δάσκαλο ηθικής. Μου είχε πει, ναι, ναι, είχα τέτοιους δασκάλους ηθικούς. Ναι. Που μου είχε πει, παντρεμένος άνθρωπος κι αυτός, ότι λέει ότι αν ένα ζευγάρι που είναι πολύ σοβαρά μαζί και δεμένο και αγαπημένο, ο άντρας είναι να κερατώσει την κοπέλα, καλύτερα να πάει να το κάνει στα χαμετυπία. Γιατί λέει εκεί είναι σίγουρος ότι δεν θα δημιουργήσει εξωσυζυγική σχέση. Ναι, αν είναι αγαπημένο το ζευγάρι και ο άντρας τη θέλει τη γυναίκα, τότε τι εξωσυζυγική σχέση και τότε και γιατί να το κάνει, μωρέ Κοσμά. Μπορεί να έχει την ανάγκη να δει κάτι διαφορετικό, ας πούμε, στο κρεβάτι του. Εντάξει, απλώς το θέμα είναι ότι όταν αγαπάς έναν άνθρωπο, έχεις στο μυαλό σου πρέπει μάλλον να έχεις στο μυαλό σου ή όχι πρέπει, έχεις στο μυαλό σου ούτως ή άλλως την ψυχολογία του και τα συναισθήματά του και ότι αυτό που σίγουρα δεν θες όταν αγαπάς κάποιον είναι να τον πληγώσεις. Αν το έχεις τόσο έντονα στο μυαλό σου και θες όνικεται να το κάνεις, επειδή ο κόσμος είναι και μικρός και ρουφιάνοι υπάρχουν παντού και τύχη έχουν αυτιά και επειδή κατά 80%, 85% όλα αυτά μαθαίνονται, πρέπει να πάρεις τα μέτρα σου σε τραγικό βαθμό ή να χαλιγαναγωγηθείς και να πεις ότι κοίτα να δεις, τέλος, να μαζευτείς και να μην κάνεις τίποτα ή να το χειριστείς κάπως διαφορετικά το πράγμα, γιατί το κέρατο είναι προδοσία και ο άλλος πληγώνεται και του καταστρέφεις πολλά πράγματα όταν το κάνεις αυτό. Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο διορθώνεται μετά το πράγμα. Ειδικά αν τον άλλον τον αγαπάς. Αν τον άλλον τον αγαπάς και νιώθεις πράγματα, υποτίθεται ότι σε γεμίζει, υποτίθεται ότι σε καλύπτει σε όλα τα επίπεδα, υποτίθεται ότι δεν ψάχνεσαι. Κι όμως υπάρχουν θρησκείες που πιστεύουν στην πολυγαμία. Ναι, φυσικά. Είμαστε από τις λίγες θρησκείες που είμαστε μονογαμικές. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα θρησκείας, λες. Μπορεί να είναι ένα στερεότυπο που απλά μας έχουν περάσει. Εσύ τι μιλάς τώρα για τα χαρέμια και την πολυγαμία στις χώρες της... Δικαιολογείται. Σε πολλές θρησκείες η πολυγαμία. Και επιβάλλεται και όλα σε κάποιες άλλες. Που έχουν 2, 3 και 4 γυναίκες και 150.000 παιδιά. Ναι, εφόσον τις ταΐζουν και τις εκτρέφουν μέσα στο σπίτι, έχουν και αυτές τις υποχρεώσεις να τους ικανοποιούν σεξουαλικά. Δεν τις εκτρέφουν. Δεν είναι γελάδες. Τους εκτρέφουν, λέει. Ναι, αυτό το ξέρω ότι ισχύει αυτό. Ότι πρέπει να την ταΐζεις, να την ποτίζεις και να την κοιμίζεις, ξέρω εγώ την άλλη. Και δικαιούσε να έχεις μέχρι 3 γυναίκες, νομίζω, ή 7. Ναι. Δεν θυμάμαι. Αλλά δεν ξέρω και κατά πόσο αυτό είναι υγιές. Δηλαδή και τις σχέσεις έχουν αυτές οι γυναίκες μεταξύ τους και τις σχέσεις έχουν αυτά τα παιδιά μεταξύ τους και πώς γίνεται το όλο το τζέρτζελο μες στο σπίτι. Από αυτά ξέρω γιατί έχω δει Σουλεϊμάν. Στο Σουλεϊμάν τι γίνεται? Έχουν όλες έξτρα μεταξύ τους, παλεύουν για το ποια θα πάρει το θρόνο, ποια είναι ο γιος. Ναι, κοίτα να δεις τι προβλήματα υπάρχουν σε μερικά σπίτια. Εγώ είμαι με τη Χουρέμ. Εγώ δεν το έχω δει ποτέ αυτό το έργο. Α, δεν το έχετε δει. Δεν τα βλέπουμε εμείς αυτά, όχι. Δεν τα βλέπουμε. Πάντως είναι ωραίο γιατί σύμφωνα με την ιστορία του Σουλεϊμάν,
ξετυλίγονται οι διαπροσωπικές τους σχέσεις. Όλα φάτσα κάρτα τα βγάζουν. Το ότι κάθομαι σήμερα, ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:25 και μιλάω για το Σουλεϊμάν, δηλαδή... αυτό δεν είναι σίγουρα υγιές. Ναι, έτσι νομίζω κι εγώ, Κοσμά μου, έτσι νομίζω. Ας αλλάξουμε συζήτηση. Βέβαια, ισχύει το ότι η πολυγαμία σε πάρα πολλά κράτη είναι νόμιμη και μπορείς να το κάνεις και είναι κάτι απαραίτητα απόλυτα λογικό και φυσιολογικό. Ναι, εγώ δεν θα μπορούσα να το κάνω, ας πούμε, αυτό το πράγμα. Τώρα να είμαι με τη Χουρέμ, τη Σουλέμ και τη Μπουρδέμ, ξέρω εγώ, μέσα στο ίδιο σπίτι και να έχω 150 παιδιά και να πρέπει να μαγειρέψω και να έχω τον Αντρούλη να έρχεται και να δίνει φυλάκια. Στα 100 παιδάκια. Στα 100 παιδάκια και στις 100 γυναίκες, ξέρω εγώ, και να είμαι και εγώ μία της 100. Όχι, δεν θα το έκανα αυτό για κανένα λόγο. Όχι. Μάλιστα. Αυτά. Ωραία τα είπαμε σήμερα, Κοσμά μου, συμφωνείς? Ήταν μια πιο σοβαρή... Είχαμε μια ωραία και παραγωγική τυχή ζωής μου. Ήταν ωραία παραγωγική και προώθησε πάρα πολύ το σημερινό θέμα της εκπομπής. Ήσουν εξαιρετικός σήμερα, Κοσμά. Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Παρακαλώ, παρακαλώ, Κοσμά μου. Να συνεχίσεις έτσι, οκ? Okay? Εντάξει, εντάξει. Φιλάκια πολλά, καληνύχτα. Γεια σας, καληνύχτα, Νίνα, καληνύχτα. Γεια. Λοιπόν, ωραία. Έτσι ο Κοσμάς είπε πράγματα που ήθελα και εγώ να πω ούτως ή άλλως, ειδικά για την πολυγαμία σε κάποιες χώρες που ξέρεις είναι πάρα πολύ λογικό φαινόμενο και συχνό και οι άντρες έχουν έτσι πολλές γυναίκες. Φυσικά στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό και νομίζω ότι είναι και η ιδιοσυγκρασία του Έλληνα και των Ελληνίδων πολύ περισσότερο που δεν επιτρέπει τέτοια πράγματα. Δηλαδή, τώρα δεν νομίζω η κυρία Μαρία και η κυρία Λένη να μπορούσαν να ανεχτούν ότι θα μοιράζονται τον ίδιο άντρα και μέσα στο ίδιο σπίτι. Σίγουρα όχι, γιατί είμαστε έτσι πιο θερμοί, πιο, πώς λέγεται αυτή η λέξη, μωρέ Κώστα? Όχι, με το αίμα, το βράζει το αίμα μας. Θερμόαιμοι, αυτό είπα και πριν. Τέλος πάντων, οι χριστιανοί και εγώ έχω χάσει τα λόγια μου σήμερα και έχω χάσει και εσάς. Και πάρα πολύ έχω λυπηθεί. Πού μου έχετε κρυφτεί? 2-11-55-50-537-538. Τι μέρα γκαντεμογρουσούζικη είναι αυτή σήμερα? Έλα μου ντες, δεν ξέρω. Τουλάχιστον, στείλτε κανένα μήνυμα στο Facebook και πείτε μου καμιά ατάκα, να έχω να αλλάξω. Δηλαδή, τι να βάλω? Πείτε μου έτσι τις ιδέες σας, πείτε μου αφού δεν θέλετε. Μάλλον ο κόσμος ψηφίζει κατά της πολυγαμίας, Κωστάκη. Αυτό είναι, γι' αυτό έχουμε μείνει μόνοι κέρμοι. Είστε όλοι βρε εσείς τόσο μονογαμικοί. Μπράβο σας! Κοίτα να δεις που δεν σας το είχα. Γενικότερα εδώ ο κόσμος της εκπομπής, οι φίλοι της εκπομπής, τίνουνε όχι απλώς προς την πολυγαμία, τίνουνε προς το πολύ πολυγαμικό καθεστώς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μπράβο σας παιδιά, μπράβο σας αγόρια, μπράβο σας κορίτσια που έτσι σνομπάρετε αυτά τα θέματα που προωθούν τους πολλούς. Μπράβο, μπράβο, πάλι πολύ χαίρομαι. Να πάω να ακούσω ένα τραγούδι έτσι, να σπάσω την ώρα μου στα δυο. Να πάμε να το ακούσουμε, είμαστε έτοιμοι, Κώστα? Για πάμε. Ναι. Έχουν τις κρυφές τους άρετες. Όλες στο μυαλό τους έχουν πως θα γίνουν καλονές. Τους βάζει ο διάβολος φωτιές, ψηλές κόντες, ξανθιές με λακρινές, γοητεία. Να μην κάνετε ζημιά, γιατί έχει κάθε μία τη δική της ομορφιά.
μας παίρνει την καρδιά. Ψηλές κόντες, ξαντιές με λακρινές, αδυνατές κοντρές, όλες καλές. Ψηλές κόντες, ξαντιές με λακρινές, αδυνατές κοντρές, όλες καλές. Έχουνε κάτι που θες. Δεν είχε τάξει στον καθένα χωριστά. Σε καλούπι να του φτιάξει τη γυναίκα που αγαπά. Την πατήσαμε με Ήρθα πάλι. Χαριτοδιπλωμένο ακούσαμε και τι περίεργο επίθετο. Και είναι όντως επίθετο, δεν το έχω ψάξει. Ή μήπως είναι έτσι καλλιτεχνικό. Ποιος να ξέρει, ποιος να ξέρει, όποιος ξέρει, ας πάρει τηλέφωνο. Αν και πλέον δεν έχω καμία ελπίδα ότι θα γίνει αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κοιτάξτε το μουτράκι μου πώς έχει συνοφριωθεί. Δηλαδή, ντροπή σας. Είστε και μόνο κοιτάζετε. Γιατί ντρέπεστε να πάρετε τηλέφωνο, κόσμε. Και ντρέπεστε, ή σας συμβαίνει κάτι άλλο. Αναρωτιέμαι και διαρωτώ με. Τι γίνεται σήμερα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω... Τι συμβαίνει? Τι μυστήρια πράγματα γίνονται σήμερα στο πλατό? Ποιος δαίμονας μας κατατρέχει? Τι πέπλο μυστηρίου βαρύ είναι αυτό? Θα πάρει κάποιος τηλέφωνο ή όχι? Τι γίνεται? Τι κακοδαιμονία έχει πέσει πάνω μας? Τι λέω η Μουρλή, τι βάζεις κι εσύ? Νιώθωσε το χαρδαβέλα. Λοιπόν, άστο για χαλή πίσω, γιατί δεν γίνεται. Αυτό που μου συμβαίνει σήμερα μη σου τύχει. Από το κακό στο χειρότερο. Εν πάση περιπτώσει, ήθελα να πω... Δεν θα μιλήσω. Θα επικρατήσει αυτή η σιωπή στο στούντιο. Έτσι για να μάθετε. Και ούτε θα χαμογελάω. Θα κρυφτώ πίσω από τα μαλλιά μου. Κοίτα, το κοριτσάκι από την Κατάρα. Λοιπόν, έλα, πάμε. Επανέρχομαι μόνη μου στην τάξη, γιατί δεν υπάρχει κανένας άλλος να επαναφέρω σήμερα. Και λέω ότι οι άντρες γενικότερα, γιατί όχι, εγώ θα πω αυτά που θέλω, που να σκάσετε, που να λυσάξετε. Οι άντρες πιο εύκολα κερατώνουν, λέγεται, σαν έτσι... το κλασικό, το κλισέ, είναι ότι οι άντρες κερατώνουν πιο εύκολα από τις γυναίκες, γιατί είναι αυτή η φύση τους. Είναι μεγάλο λάθος όμως αυτό, γιατί οι άντρες κατά βάθος είναι γλυκούλιδες, είναι συναισθηματικούλιδες, κουρκουμπινάκια, είναι γλυκούλιδες. Αλλά πρέπει να βρεις το κουμπί τους. Πρέπει να είσαι ο κατάλληλος άνθρωπος που να βρει το κουμπί τους και να τους κάνει να εκδηλώσουν όλο αυτό το συναισθηματικό αγαπησιάρικο που έχουν βαθιά κρυμμένο μέσα τους. Οι γυναίκες, βέβαια, είναι πιο δύσκολο, και αυτό είναι σίγουρο, αν και εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει πιο δύσκολο, πιο εύκολο και δεν το ξεχωρίζω. Το έχω έτσι κοινό.
Τώρα με έπιασε η βλακεία μου και θα μιλάω έτσι. Λοιπόν, η γυναίκα λοιπόν κερατώνει πιο δύσκολα, γιατί ζητά όλο το πλαίσιο. Ο άντρας θέλει λίγο έτσι την επιβεβαίωση και θέλει και τη σεξουαλική ικανοποίηση, στα πλαίσια βέβαια που δεν θα διαλύσει την οικογένειά του, αν και εφόσον έχει οικογένεια. Αλλά τον σπρώχνει η ανάγκη για επιβεβαίωση και έτσι για να ανέβει το ηθικό του και η αυτοπεποίθησή του. Και κάνει ό,τι κάνει, τις επιδικουλιές του. Η γυναίκα βέβαια, επειδή ζητάει όλο το πλαίσιο αυτό, και το συναισθηματικό και το ερωτικό και το σεξουαλικό, τα θέλουμε όλα εμείς οι γυναίκες, γι' αυτό πιο δύσκολα κάνουμε τζιριτζάντζουλες. Καταλαβαίνετε, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Έρχονται τα alien. Μου θυμίζει πάρα πολύ τέτοιο. Έτσι, πού πήγε. Ξαναρίξ' το. Θέλω κι άλλο να ακούσω. Τηλέφωνο! Τηλεφώνησε τώρα. 2-11-55-50-5-37 και 5-38. Μπορείς και εσύ να το κάνεις. Ναι! Τι κάνει τώρα ο Κωστάκης, μιλάει με τον κόσμο στο τηλέφωνο ο Κώστας και εγώ μένω εδώ πέρα μουγγί. Να μιλώ μόνη μου, ως αν την παλαβή. Τι ήθελα να πω. Θα ήθελα επίσης να συνεχίσω. Πες μου ότι πήραν τηλέφωνο για να μιλήσουμε με τον Χαρδαβέλα. Πες το με αυτό να τρελαθώ. Να τρελαθώ, να πηδηχτώ από το σκαμπό μου. Λοιπόν, εγώ ξαναλέω μία τις ατάκες, τις ρίχνω γιατί δεν πάει άλλο. Η τέτοια έχει τα όρια της. Πλάκα κάνεις, πήραν να μιλήσουμε με τον Χαρδαβέλα. Κόσμε! Μα κόσμε, ποια είμαι εγώ, σου μοιάζω με τον Χαρδαβέλα. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Έλα, Χριστέ. Δεν είναι το χαρδαβελικό. Μην με πάρουν και μου λένε για εξωγήινους. Α, ρομαντική ατμόσφαιρα σήμερα. Κάνει παιχνίδι ο Κωστάκης τώρα, ξέρετε. Α, Κώστα. Οι δυο μας μείναμε. Με την καρδούλα μας. Ανεχείρας. Λοιπόν, ας ξαναπώ πάλι μία της ατάκης, δηλαδή να σοβαρευτούμε. Έχουμε μία εκπομπή να φέρουμε εις πέρα σήμερα. Λοιπόν, η ιστορία μου, αμαρτία μου. Η αγάπη θέλει δύο για να ζεσταθεί. Τον δεύτερο ψάχνω βέβαια. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Δηλαδή, το ότι με πήρατε και μου ζητήσατε το Χαρδαβέλα στο όνομα, πώς τον λένε. Κώστα. Μόνος. Δεν μου το είπε κανείς. Το θυμήθηκα μόνη μου. Λοιπόν, το σ' αγαπώ σου η πνοή μου έχω. Τόλμα αν με αγαπάς. Η αγάπη πονάει, ο έρωτας γιατρεύει. Του έρωτα τα μυστικά. Της αγάπης τα καμώματα και της αγάπης μαχαιριά έχω φάει σήμερα. Μα τι θα γίνει, κόσμε. Ντροπή και έσχος είναι αυτό και δεν ξέρω και τι άλλο να πω. Πόσο να μονολογήσω, μόνη και έρμη. Είναι η πρώτη εκπομπή, λοιπόν, που έχω μείνει παντελώς μόνη σε αυτό το στούντιο. Με την καρδιά στο χέρι. Έμεινα, μ' αφήσατε εντελώς τώρα και το έθεσα και πολύ κομψά, να ξέρετε, γιατί έχω μετριάσει κι εγώ τα πάθη μου εδώ πέρα. Αλλά στο τέλος, έτσι όπως έχω μείνει μόνη και έρημη, με αυτή τη μουσική, τη μανοκρουσία και υπόκρουση από πίσω. Κωστάκη, τι κάνεις απόψε? Τι καλά είσαι, τι κάνεις μετά? Καταλαβαίνετε που με σπρώχνετε, σε τι σημείο με έχετε φέρει. Με ρίχνετε στην αγκαλιά του ηχολήπτη. Αυτό που κάνετε τραγικό και παράδεκτο. Και πρέπει να βγει κάποιος να το καταγγείλει. Δηλαδή, και να ξέρετε ότι τώρα καταλαβαίνω τη μοναξιά αυτών των παρουσιαστών, των τηλεπαρουσιαστών τηλεπαιχνιδιών. Μεγάλη μοναξιά τους, Κωστάκη. Μήπως πρέπει να βρούμε κι εμείς ένα εφέ για κάτι τέτοιες μοναχικές νύχτες να κάνω σε 5, 4, 3, 3, 2, 1. Είσαι πάνω από το τηλέφωνο, Κώστα μου, κι εσύ. Έχουμε τρελαθεί τόσο πολύ σήμερα. Θα μου βάλεις κάτι πιο ανεβαστικό να ακούσω? Έτσι. Μόνοι μας. Μόνοι μας είμαστε, αφού κανείς δεν μας αγαπάει πια. Δεν έχω τι άλλο να πω, κόσμε. Δηλαδή, ειλικρινά, τι άλλο να σας πω. Σας έχω αναλύσει όλα τα θέματα. Από την πολυγαμία ξεκίνησα, στο Σουλεϊμάν κατέληξα, σου λέει. Δηλαδή, τι άλλο να πω. Τι άλλο. Το καημένο, τον Ινή. Νομίζω ότι θα την κλείσω την εκπομπή. Με αναγκάζεται να κλείσω 10 λεπτά νωρίτερα.
από το κανονικό. Ε, Κώστα μου, θέλεις να αποχωρήσουμε σαν κύριοι για να δηλώσουμε τον εκνευρισμό μας και την θλίψη μας. Δηλαδή, τέτοιο μείον που έχω φάει σήμερα ούτε το κανάλι της Βουλής, έτσι. Δηλαδή, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Περισσότερο βλέπουν το κανάλι της Βουλής σήμερα από εμάς. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Έφαγα την κατάθλιψάρα μου, κι εγώ και ο Κωστής μου, αλλά δεν πτωούμαστε, θα ξαναγίνουμε πρώτοι, σύντομα, στις καρδιές σας και στις επιλογές σας. Και αυτό το τηλέφωνο, να μου το θυμηθείτε, δεν θα σταματήσει να βαράει. Ρίξε, Κωστή, μία ακόμα τη σελίδα στο Facebook, να ξέρει ο κόσμος που θα παίξει μπάλα για τις μέρες που θα λείπουμε από κοντά σας, γιατί Τρίτη και Τετάρτη είμαστε εμείς εδώ. www.facebook.com, κάθετος Νίνας Νάιτ, εκεί στέλνετε τα μηνύματα. Κάνεις πλάκα. Αν ξαναζητήσουν το χαρδαβέλα, δώσ' τον μου να μιλήσω. Ειλικρινά, θα μου τον δώσεις. Yeah. Να δούμε τι έχουμε. Με κόβει και φακός μου, σου λέει δράμα. Αλλά παίξτε μπάλα όσο λείπουμε εσείς. Συνεχίζετε με κόβει εμένα ο φακός. Παίζετε μπάλα στην σελίδα αυτή στο Facebook. Στέλνετε τα μηνύματά σας, στέλνετε προτασούλες για ατάκες. Γιατί την Τρίτη η ατάκα αλλάζει. Θα μπει άλλη στη θέση της. Μακάρι να είναι δική σας. Αν είναι έτσι, φάνταστη και φιέστατη, θα μπει. Τι άλλο έχω να πω, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Έχω να πω ότι... Κώστα, τι γίνεται? Περιμένω. Δεν ξέρω τι περιμένω, να πω την αλήθεια. Κάτι συμβαίνει, κάτι έχει γίνει. Κάτι. Σήμερα μάλλον που ίσχυσε το μαλλί πρώτη φορά, δεν με θέλει, σου λέει. Δεν το θέλει το ίσχυο το μαλλί, ο τηλεθεατής εδώ στη ζούγκλα. Το θέλει έτσι πιο ζούγκλα το μαλλί, πιο σγουρό, πιο ταρζανέ. Τι θα γίνει, βρε παιδιά, να κλείσω ή να κάτσω? Περίμενε, λέει, λίγο. Σιωπή. Τι να σας κάνω, σας τραγουδήσω, να σας χορέψω, τι θέλετε να κάνω, κολοτούμπες. Δεν ξέρω, αλλά πραγματικά δεν έχω να πω κάτι άλλο τώρα. Περιμένω να βγει ένα νούμερο το οποίο δεν ξέρω τι συμβαίνει. Σου λέει τι παρουσιάστρια και βλακίες, ο Κωστάκης όλα τα κάνει και τα κάνει και τα λύνει, τα δένει, τα ράβει και κάνει τις αχπινιές του. Εγώ δεν ξέρω τίποτα. Τι άλλο ήθελα να πω, πάντως άλλο τέτοιο συμβατικό θέμα δεν παίζει, να ξέρετε. Να σας λέω εγώ τα απλά τα καθημερινά και να με γράφετε, να τρώω τουκ. Κάτι την Τρίτη θα γίνει το μπαμ. Θα γίνει κάτι, θα σκεφτώ κάτι ύπουλο, πολύ ύπουλο, να παίξω μπάλα. Κώστα μου, τι γίνεται εκεί? Τι συμβαίνει στο τηλεφωνικό? Τι μυστήριο μας έχει καταπλακώσει σήμερα? Ούτως ή άλλως σε 5 λεπτά κλείνουμε. Είμαστε καταπληκτικοί. Που έχουμε τραβήξει αυτή την εκπομπή τη σημερινή από τα μαλλιά σου, λέει. Η τηλεπαρουσιάστρια, η παρουσιάστρια έχει κορακιάσει. Αλλά τώρα κάτι γίνεται. Τουλάχιστον όση ώρα με έχεις εδώ πέρα μου βάζει μια μουσική. Περίμενε, μωρέ, λέει ο Κωστάκης. Περιμένω. Ο μωρός εγώ. Δεν ξέρω. Ό,τι ξέρετε, ξέρω. Τίποτα παραπάνω. Αχα! Τι είναι αυτό που ακούμε? Ποιος να ξέρει. Δεν μου θυμίζει τίποτα αυτή η εισαγωγή. Και κόπηκε και το τραγούδι. Δηλαδή, ποιος με μούντζωσε σήμερα? Ποιος με έχει μουντζώσει, τι γίνεται? Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει. Έχουμε για παρέα μας αυτό το κοριτσάκι εδώ. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ποτέ τον τοίχο που κάθομαι συνέχεια από αυτή τη μεριά. Περίμενε. Εδώ πέρα υπάρχει ένα κοριτσάκι. Αυτό που αλλού από εδώ. Ναι, υπάρχει ένα κοριτσάκι. Να το. Το κοριτσάκι και το μπαλόνι του. Είναι πάρα πολύ ωραίο και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Στέλιο που το έφτιαξε για μας όλο αυτό το background πίσω. Τι θα γίνει, θα κλείσω. Τι γίνεται? Πόσο να με βλέπει ο κόσμος να τραγουδώ, χορεύω. Ναι, δεν ενθουσιάζουμε πλέον, παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ.
Έλα, Νίνα, τι έγινε, θα αφήσαν μόνη σου στη μοναξιά σου. Δεν θέλω να μιλήσω σε κανέναν. Γιατί, τι σου κάνανε. Αρνιέμαι, αρνιέμαι, αρνιέμαι. Δεν με νοιάζει καθόλου. Τώρα με έχει... μου το γύρισε πάρα πολύ. Τι έπαθες. Μου έχει γυρίσει πάρα πολύ σε αντίδραση. Δεν θέλω κανέναν σας. Δεν σας αγαπώ. Γιατί μας πληγώνεις έτσι. Πού είσαι εσύ, ποιος είσαι αρχικά και γιατί δεν έχεις πάρει τουλάχιστον ένα τέταρτο πιο πριν. Ήθελες να με αφήσεις, να ξεφτυλίζομαι, να μιλάω μόνη μου, να τραγουδάω και να χάζω, τραγυρνάω. Ήμουνα έξω, Νίνα, και δεν πρόλαβα να ακούσω καθόλου. Τώρα γύρισα σπίτι και δεν πρόλαβα να ακούσω την εκπομπή σου. Ναι, και πήρες τώρα. Τέλος πάντων, δεν πας. Και δεν ξέρω και το θέμα και αφήνω, άκουσα να μονολογεί την Νίνα, λέω, δεν μπαίνεις ένα τηλέφωνο να της φτιάξεις τη διάθεση. Ναι, και κοίτα πώς μου την έφτιαξες. Απ' τη γούπα σου. Ο Κώστας από Περιστέρι. Γεια σου, τι κάνεις. Καλά είμαι, ωραία εσύ. Με ρωτάς πώς είμαι. Να μην σε ρωτήσω. Από ευγένεια σου λέει. Από ευγένεια λοιπόν θα σου απαντήσω ότι καλά είμαι. Το θέμα της ημέρας δεν το έχω ακούσει. Η πολυγαμία είναι. Η πολυγαμία, η μοιχεία και όλα αυτά. Τι έχεις να πεις, Κώστα. Η πολυγαμία, ε. Είσαι πολυγαμικός. Κάθεσαι όταν είσαι ελεύθερος. Όταν είσαι ελεύθερος και όταν εννοώ ελεύθερος εννοώ. Αδέσμευτος. Όταν δεν είσαι παντρεμένος, τότε ναι. Τότε ναι. Τότε μπορεί και να είσαι πολυγαμικός. Δηλαδή θες να μου πεις ότι εσύ όταν έχεις σχέση, τις βάζεις τα αυτιά του, τα ράντου, τα κέρατα. Όχι πάντα, εντάξει, όχι. Εξαρτάται σε τι σχέση θα είμαι. Αν είσαι σε μια σοβαρή σχέση, ας πούμε, δηλαδή σοβαρή τύπου, ότι είστε πολύ καιρό μαζί, είστε κάποια χρόνια και είστε έτσι πιο καλά, δεν θα το κάνεις. Αλλά αν είναι κάτι της ξεπέτας, δηλαδή τύπου ένας μήνας, δύο μήνες, θα το κάνεις. Πιστεύω πως ναι, αν μου αρέσει πολύ η άλλη κοπέλα. Η γκόμενα. Άλλη εκτός σχέσης. Η γκόμενα. Η γκομενίτσα. Ναι. Ρε εσύ, έχω την αίσθηση ότι με ακούς από τον υπολογιστή. Πρέπει να κλείσεις. Όχι, καμία σχέση. Όχι. Και γιατί έχω βγει στο μπαλκόνι να πάρω δροσερό αέρα. Γιατί εδώ στο κρύο, έχει και κρύο. Εδώ στο Περιστέρι έχει βάλει κρύο αυτές τις μέρες και σε όλη παγώνει. Την Ελλάδα έχει βάλει κρύο όλες τις, αυτές τις μέρες. Ναι, να σου πω, εσύ τώρα έχεις σχέση. Τι είπες? Έχεις κοπέλα τώρα, έχεις δεσμό εσύ. Εγώ είμαι ελεύθερος αυτή την περίοδο. Είσαι ελεύθερος, οπότε κάνεις ό,τι είναι να κάνεις, χωρίς τύψεις, χωρίς ενοχές, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Ακριβώς, ναι. Θέλεις γιατί όμως... είχα μια σχέση στο παρελθόν και... Ναι. Εντάξει. Και τι δεν έγινε. Τα πηγαίναμε και πολύ καλά. Δηλαδή, πολύ καιρό. Ναι, ήμασταν τέσσερα χρονάκια περίπου. Τέσσερα χρόνια και γιατί χωρίσατε? Γιατί καταλάβαμε ότι ο ένας κεράτων τον άλλον. Είχαμε γίνει και δύο τάρανδοι. Ο ένας ξεπέρναγε τον άλλον. Και η κοπέλα σε κεράτωνε, Κώστα. Ναι. Σοβαρά. Και στο είπε ή το κατάλαβες μόνος σου? Δεν ήταν δύσκολο να το καταλάβεις, εντάξει. Πολύ θέλει. Γιατί το έκανε εμφανώς, ρε παιδί. Τι είπε? Το έκανε εμφανώς. Δηλαδή, όχι εμφανώς, δεν μου έλεγε σήμερα... Έστελνε μηνύματα με άλλους, την άκουγες να μιλάει στο τηλέφωνο με άλλους. Πώς, τι εννοείς, δεν είναι δύσκολο, το καταλάβεις. Ψάρευα εγώ κάτι ραντεβουδάκια περίεργα. Α, την έπιανες να βγαίνει με άλλους. Ναι. Έλα. Ναι. Ραντεβουδάκια, κάτι άγγελα τηλεφωνήματα με αποκρίσεις. Δεν θέλει και πολύ. Και όμως το έκανες και εσύ παράλληλα αυτό, δηλαδή και μόνο εσύ. Που εγώ η κουφάλα είχα δεύτερο κινητό. Αυτή δεν είχε το ίδιο, έδινε και στους άλλους. Αυτή δεν είχε, δεν την άφηνα. Δεν την άφηνες, γιατί μωρέ και που το ξέρεις εσύ, μπορεί να είχε και να μην το ήξερες. Λες, ναι, σίγουρα, δηλαδή αν είχε μπει σε αυτό το τρυπάκι και είχε παράλληλες σχέσεις και... εμπειρίες, ρε παιδί μου, και τραβήγματα, σίγουρα θα είχε και αυτή δεύτερο κινητό. Ναι. Εντάξει, ο χωρισμός ήταν λίγο... άσχημος, αφασία, ναι, γιατί... με έπιασε στο κρεβάτι και είχε περίεργα τα πράγματα. Σε έπιασε μαζί με άλλη, σε έπιασε στα πράσινα, σε έπαιρνε αυτοφόρο.
Ναι, ναι. Έλα ρε εσύ. Και τι έκανε? Εγώ τι έκανα ή εκείνη? Εσύ τι έκανες, ξέρω, φαντάζομαι τι έκανες. Αυτή τι έκανε όταν το είδε αυτό το υπερθέαμα στα μάτια της μπροστά? Τίποτα, είχε παγώσει, ναι. Και μου λέει Κώστα. Της τι λέω, γατιά ακούγονται? Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τι? Η γάτα ακούγεται από σένα ή από μας? Από σας μάλλον. Από μήπως μάλλον. Είσαι εσύ που νιαωρίζεις. Α. Ναι, για πες. Ναι, νιαουρίζει. Σε πιάνει. Τι είπες? Λέω, σε πιάνει στα πράσα, έλα να κυλάει. Δεν άκουγα, συγγνώμη. Με πιάνει στα πράσα και λέει Κώστα, παγωμένη. Και τι λέει, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Αλλά αυτό ήτανε. Αλλά ναι, εντάξει, ναι, προφανώς. Σου έκανε σκηνή, ρε παιδί μου, αντέδρασε άσχημα, αντέδρασε βία ή ήτανε κυρία, δηλαδή τύπου, αφού αυτή θες κάτσε με αυτή, σντου. Κοίτα, με το στήλο όρθιο δεν νομίζω ότι μπορούσε να κάνει και πολλά πράγματα. Από την τροπή της και αυτή σκόθηκε και έφυγε. Τώρα κάτι πρόστιχο πρέπει να πες εσύ και δεν το πιάσα εγώ. Λέω με το στήλο όρθιο. Θέλω όμως να το επαναλάβεις αν ήταν πρόστιχο. Καλά. Καλά. Είδες που ήταν πρόστιχο. Τα πιάνω στον αέρα. Χα. Ωραία. Οπότε έγινε αυτό και την ξεφορτώθηκες κι εσύ και με την άνεσή σου πλέον. Είμαι ελεύθερος και ωραίος. Ναι, είσαι ελεύθερος και ωραίος και κάνεις τη ζωή σου. Οπότε δεν έχει εμφανιστεί κάτι το οποίο θα σε κάνει να ξεκολλήσεις από αυτή την αιμονή που έχεις με τις διαφορετικές ρε μου κοπέλες. Όχι, είναι αιμονή αυτό, ναι, μπορώ να πω ότι είναι αιμονή. Ίσως δηλαδή κάποια στιγμή, ρε παιδί μου, να βρεθεί η κατάλληλη με την οποία θα πεις, ρε παιδί μου, το λιμάνι μου εδώ θα ράξω. Μπορεί να μην γίνει ποτέ αυτό το ναι, πράγμα. Χειρόφρενο, ναι. Το χειρόφρενο. Ναι, χειρόφρενο. Ναι, whatever, όπως θες πες το. Μπορεί να μην γίνει και ποτέ. Το πάνε είναι να περνάς καλά, βρε Κώστα. Και από τη στιγμή που περνάς καλά και από τη στιγμή που έτσι, ρε παιδί μου, σε γεμίζει εσένα η όλη φάση, να μείνεις εκεί. Αυτό θα κάνω. Αυτό να κάνεις, Κώστα. Αυτό να κάνεις. Εμείς όμως πότε θα βγούμε για καφεδάκι? Ποιοι εμείς? Είναι κι άλλοι. Και ο Κώστας. Έχει κι άλλα παιδιά μαζί, δεν ξέρω. Ο Κώστας και το κοριτσάκι. Ο Κώστας. Ο Κώστας και το κοριτσάκι. Ναι. Ναι. Και τα κοριτσάκια καλύτερα. Τα κοριτσάκια, ναι, και εγώ κοριτσάκι είμαι. Λοιπόν, αυτά. Ωραία, χάρηκα πολύ, Νίνα μου. Και εγώ χάρηκα πολύ, Κώστα μου. Για πολλά. Τα φιλιά μου, καλό τα βράδυ. Φιλιά μου. Γεια σου, φιλάκια. Γεια σου, γεια σου. Δε είσαι λοιπόν ο Κώστας, αυτός μας έκατσε, αυτόν βγάλαμε λοιπόν στον αέρα, μια χαρά και καλά έκανε ο άνθρωπος που πήρε τηλέφωνο. Α, κάνε τις αχπινιές του ο Κωστάκης μου, λευτεριά στον ηχολήπτη είμαι, ας κάνει και αυτός τα κουμάντα του λοιπόν, ας αυτοσχεδιάσει, βάλτε και λίγο πιο δυνατά βρε μάστορα, αφού το έβαλες που το έβαλες. Τέλεια! Έτσι να μπούμε σε μια... Τι μου το χαμήλωσες πάλι? Jingle bells, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. Χαίρετε, Κώστα μου. Λοιπόν, δεν θα πω ευχαριστώ σήμερα γιατί με ψηλό. Ρίξατε στο τέτοιο. Δεν έχει σημασία. Μάλλον θα πω ευχαριστώ στον Κώστα μου. Ευχαριστώ, Κώστα. Πες και εσύ ευχαριστώ, Νίνα. Ευχαριστηθήκαμε μεταξύ μας λοιπόν. Ευχαριστούμε και εσάς που τουλάχιστον μας είδατε σήμερα. Εύχομαι την επόμενη φορά, μάλλον τις επόμενες φορές που θα είμαι κοντά σας, να έχουμε τη ροή, τη συμμετοχή που έχουμε πάντα όλες τις υπόλοιπες φορές και να είναι η πρώτη και η τελευταία βαριόμηρη εκπομπή αυτή λοιπόν. Πάρτε τηλέφωνα, άσε τη σελίδα www.facebook.com/ninasnight. Τα φιλιά μου, να χαμογελάτε, να είστε διάθετοι, χαρούμενοι, να στολίσετε τα σπίτια σας, να στολίσετε και τις καρδιές σας, τα μυαλά σας. Είναι Χριστούγεννα, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι. Αν μη τι άλλο χαρούμενοι, έτσι και χαμογελαστοί. Γιορτές έρχονται, κάνει κρύο, καιρός για δύο φυσικά. Οπότε, στα καλύτερα, την Τρίτη, περιμένω.
Το afasia.gr και η τηλεόραση της Ζούγκλας διοργανώνουν τον απόλυτο χριστουγεννιάτικο διαγωνισμό. Σας χαρίζουν ένα iPad 4ης γενιάς αξίας 720 ευρώ. Λάβετε μέρος στο διαγωνισμό κάνοντας τώρα like στο afasia.gr και μπείτε στη μεγάλη κλήρωση. Γίνετε κι εσείς αφασία, γιατί παραδεχτείτε το, είμαστε αφασία.